Καλησπέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρέα που μου κράτησες. Εγώ που με φιλοξένησες. Τρίγες. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα, όχι στη γη, στη σεζόν. Και πάντα αυτή τη μέρα είμαι ντεφορμέ. Δηλαδή κάποια μάτς μπορεί να μην τα παίξω κι εγώ καλά. Η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές είμαι ντεφορμέ. Λέγε, τι κάνεις? Καλά. Ναι, τι έχω? Τα πάντα, όπως κάθε μέρα, τόσο καιρό που είμαστε μαζί. Έτσι. Τι έχουμε? Αθλητικά, κοινωνικά. Αθλητικά έχει... Περιμένει ο Άρης τον Ιτούρμπε. Ο Ιτούρμπε δεν μου λέει πολλά πράγματα. Εκταράς λέει είναι. Αλλά εκείνο που περιμένω εγώ στον Άρη, κάτσε μείνει. Λοιπόν, είναι ο Φορ. Ο Καμαρά. Δηλαδή, άμα ας πούμε χαλάσει του Ιτούρμπε. Και... Έρχεται. Ναι, λέω ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πεις, έχω, λέω άμα χάλαγε. Έχω Γκάμα, έχω Γκαρσία, έχω Μαντζίνι. Μπερτόλιο, έχω. Τέσσερις παίκτες για δύο θέσεις. Πολύ ωραία. Έχω. Αλλά αν χαλάσει το αλουνού. Εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ναι. Όλοι οι Αγιανοί περιμένουν το center for. Ναι. Αυτή είναι η μεταγραφή που. Που καίει. Που καίει. Άκουσα προηγουμένως καθώς ερχόμουν, γιατί σήμερα άρχισα να. Ήταν η μέρα μου λίγο. Γεμάτη. Να πω ότι δεν μου κάνει έκπληξη που προπολίθηκαν 3 εισιτήρια στα παιχνίδια του Άρη. Δεν ξέρω αν το άκουσες που το αποχάρισε ο Δημάρας. Με τη Λάρισα και με ποια άλλη ομάδα. 3 εισιτήρια λέει, με το Βόλο και τα λοιπά. Παιδιά, ο κόσμος είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, έκανε μεταγραφές ο Άρης. Καλές. Ονόματα και τα λοιπά. Αλλά αυτό λίγο με το πελατειακό, ο κόσμος είναι μουδιασμένος. Οι φίλαθλοι και οπαδοί και τα λοιπά. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν μου κάνει εντύπωση. Ούτε πιστεύω ότι θα υπάρξει ομάδα που θα κάνει πολλά διαρκείας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ομάδα που θα κάνει ούτε το 1/3 το διαρκείας που έκανε τις χρονιές του προ-COVID. Δεν νομίζω να υπάρξει. Το θεωρώ φυσιολογικό. Λέει ο Καρυπίδης, λέει, έδωσε διαρκείας, λέει, θα δώσει διαρκείας αυτούς οι οποίοι είναι οι τρεις πρώτοι, θα τους επιβραβεύσει. Είναι πάντως, και η περσινή στον Άρη, ο Άρης και πέρσι είχε βγάλει διαρκείας. Πέρσι είχε βγάλει διαρκείας, αλλά τι περιμένουν. Δυο σεζόν που δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, του λες έλα στο γήπεδο κτλ. Μπορεί να πει ο άλλος, μα τι θα γίνει, θα μας κλείσουν, θα μας κάνουν. Ήδη τον Οκτώβριο ετοιμάζουν να τους κλείσουν πάλι. Θα μαλώνουν οι εμβολιασμένοι με τους ανεμβολίας τους. Τον Οκτώβριο θα γίνει εμφύλιος πόλεμος. Εκτός από τις καταστροφές τώρα, φωτιές και τα λοιπά που πέρασαν και από την άλλη μεριά. Και θα φοβάμαι μην έχουμε και κανένα νεκρό τώρα, γιατί εδώ τώρα έχει ξεφύγει. Του μέχρι τώρα καλό μόνο αυτό είναι. Ναι, ότι δεν έχουμε κανένα πεθαμένο. Έχουμε όμως εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ζώα. Ναι, έχουμε δει και τραγικά σκηνικά. Δηλαδή το σκηνικό με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που ο παππούς δεν έφευγε από το σπίτι και καθόταν επάνω και έλεγε δεν θέλω οι κόποι μια ολόκληρη ζωή να φύγουνε. Και μεσολάβησε η εγγονή. Ναι. Είναι σκηνικό το οποίο τρομάζει. Δεν τρομάζει και σου λέει άλλο, ξέρεις τι λέει. Άμα έκαει το σπίτι μου, 80 χρονών είμαι, α πάω στο διάλογο και εγώ σου λέω. Κόπη μια ζωής. Ναι. Και για τα παιδιά του μετέπειτα. Ναι, τα εγγόνια του κτλ. Το σπίτι το πληρώσει 2-3 φορές την εφορία, αλλά θα το αφήσει. Δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Είναι, κάθε σπίτι έχει και την ιστορία του εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Να μην τους κάνουμε, τους πυροβολήσουμε με δυσάρεστα πράγματα τελευταία μέρα. Στην τηλεόραση είδα ότι το γύρισαν το έργο, δεν δείχνουν κανένα περιπολικό πλέον στην οθόνη. Δείχνουν μόνο πυροσβεστικά και τέτοια, πήραν εντολή από το... Αλλά εκείνο που βλέπω ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση να μιλήσει, να κάνει, να ράνει. Δεν βλέπω, μοιράστηκαν πολλά λεφτά. Πήγε να παρακολουθήσει ο κύριος, ναι, Τσίπρας την κατάσταση. Ναι. Από κοντά. Άκου τώρα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι πήραν τα φράγκα και κάνουν σκιώδη αντιπολίτευση. Αυτό κάνει και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Άμα δεις, είναι καταγεγραμμένα πού έχουν πάει τα λεφτά. Έκανε και διάγγελμα χθες ο πρωθυπουργός.
Δεν με νοιάζει τι έκανε μόνο ο Πρωθυπουργός. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορούν να ελέγξουν μια κατάσταση, δηλαδή είσαι στο έλεος του Θεού, να πούμε. Σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Είτε ο Τσίπρας τώρα, είτε ο άλλος. Το ίδιο είναι για μένα όλοι αυτοί. Για μένα όλοι αυτοί είναι άχρηστοι. Δεν έχω, δηλαδή, και να σου πω και. Λέει δεν φωνάζεται, μα δεν έχω και καμία απέτηση από αυτούς. Δηλαδή, άμα γίνει στραβή, το κράτος για μένα είναι εχθρός μου. Το είπα πολλές φορές, εκατοντάδες φορές. Νιώθω ότι έχω απέναντί μου αντίπαλο. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι ουσία. Ωραία. Δηλαδή, το κράτος για μένα, το ελληνικό, είναι εχθρός μου. Ή θα με κλέψει ή θα το κλέψω. Καλή σχέση δεν μπορώ να έχω. Δεν μπορώ να έχω. Είτε είναι ο Μητσοτάκης απάνω, είτε ο Τσίπρας, είτε είναι όποιος γουστάρεις. Είναι εχθρός μου. Και εχθρός είναι ο κάθε πολίτης. Και η σχέση είναι εχθρική. Και δεν έχω και απέτηση. Δηλαδή, αν τώρα βάλω φωτιά το σεξ σου και καούμε ζωντανή, θα πω φυσιολογικά καήκαμε ζωντανή, γιατί δεν περιμένω τίποτα. Και ξέρεις, όταν μπει σε μια ψυχολογία του στυλ, δεν περιμένω τίποτα από εσάς και δεν έχω καμία απέτηση, ούτε εσείς από μένα. Η σχέση πάει έτσι σχέδιο. Δεν περιμένει το κράτος από μένα να βοηθήσω σε κάτι, είτε εθελοντικά είτε οτιδήποτε, ούτε περιμένω το κράτος να με προστατεύσει κτλ. Τέλος πάντων, σχέση κράτους-πολίτη στην Ελλάδα είναι εχθρική. Και δεν περιμένω τίποτα, γι' αυτό δεν φωνάζω και δεν ουρλιάζω και δεν κάνω λαϊκισμό και δεν κάνω. Εντάξει, τώρα βγάλανε οι Παοξίδες μια ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι. Αυτοί θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο για την πάρτη τους, για το συμφέρον τους. Εντάξει. Δεν μου λέει τίποτα. Και εγώ μπορώ να βγάλω μια ανακοίνωση για το δικό μου το συμφέρον, που αφορά τα δικά μου συμφέροντα. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν βγήκε καμιά ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟΚ για το συμφέρον και το καλό γενικότερα. Σου λέει εμείς. Γουστάρουμε να πάμε στο γήπεδο, ανεμβολίαστη και τέτοια. Είναι φασιστικό το αυτό κτλ. Δηλαδή πολιτική, για μένα πολιτική ανακοίνωση. Έβαλε τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Δηλαδή από την άλλη μεριά είναι. Δηλαδή άμα ήταν ο Τσίπρας, δηλαδή βγάζαν την ανακοίνωση. Δεν ξέρω. Ούτε και με ενδιαφέρει βέβαια. Θέλω να πω ότι ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του και την πάρτη του. Τι έχουμε άλλο, τι παίζουμε. Τι θες να παίξουμε. Να παίξουμε τι. Με το Μέση. Ποιος. Ο Μέση. Με το Μέση τι γίνεται. Δεν φεύγει ο Μέση με τίποτα. Τι λες, δεν θα φύγει. Ούτε με σφαίρες. Άμα ήταν να φύγει ο Μέση, θα έφευγε πιο μπροστά. Αφού δεν μπορεί να υπογράψει την Μπαρτσελόνα. Γιατί δεν μπορεί να υπογράψει. Καταρχήν υπάρχει. Ο νόμος. Ναι. Και. Η Μπαρτσελόνα προτιμάει European Super League παρά να πάρει τα λεφτά από τη La Liga, να πάρει το δάνειο. Θα πάρει μαύρα, το θα δώσει μαύρα. Πώς δεν μπορεί. Όλα μπορεί. Σακούλες οι μαύρες παντού κυκλοφορούν. Δεν φεύγει ο Μέση, θα τα πάρει και θα μείνει. Πάντως επικρατεί. Αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ αυτό πιστεύω, δεν λέω ότι θα γίνει. Καταρχήν. Δηλαδή, αν πόντερα στο στοίχημα, φεύγεις Μέση ή μένεις. Θα έβαζα τα λεφτά μου στο μένεις. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ότι στο τέλος ο Μέση θα υπογράψει την Μπαρτσελόνα. Άμα ήταν να τα είχε βρει με την Παρί τώρα και ή με τη Σίτι, θα είχε τελειώσει το έργο. Είναι οι μοναδικές δύο ομάδες που μπορούν να καλύψουν τα οικονομικά του θέλω. Ωραία. Πολύ ωραία. Αλλά η Σίτι απέκτησε τον Γκρίλις, θέλει να αποκτήσει και τον Γκέιν. Ναι. Έχει ήδη κάποια βαριά συμβόλαια. Ο Γκουαρδιόλα είχε πει. Αν ήταν να πάρει τον Γκέιν ή τον Μέση, ποιο θα έπαιρνε. Σέντερ φορ θα παίξει και ο ένας και ο άλλος. Ποιο θα έπαιρνε. Αυτή τη στιγμή εγώ θα πάρω τον Γκέιν. Είσαι Manchester City. Με τον Γκέιν. Μπράβο. Ο Μέση μόνο στα 34 μπορεί να παίξει 9. Καταρχήν η Σίτι αυτή τη στιγμή μαζί με τον Γκρίλις. Ναι. Έχει καταπληκτική τετράδα και σε περίπτωση που καταφέρει. Καταρχήν από τη Σίτι. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής που λείπει είναι ο Σέντερ φορ. Έτσι. Όλες οι άλλες θέσεις σχεδόν είναι καλυμμένες και με δύο και με τρεις παίχτες στο πάγκο. Οι οπαδοί της ή την περιμένουν επειδή θέλει να φύγει ο Σίλβα, θα παίξει εκεί σε 4-3-3 δεξιά ο Μέση. Όχι. Ο Μέση από εδώ και πέρα θα είναι στιτός, περπατιστός, εννιάρι. Όπου και να παίξει. Πού να παίξει. Να παίξει, ξέρω εγώ, όπου θες, Μπαρτσελόνα, εννιάρι θα παίξει. Στην Παρί. 10. Τι 10. Α, το ξέχνα το 10. 10 πρέπει να κάνει κινήσεις μεγαλύτερες. Πρέπει να γυρνάει πίσω να πάρει την μπάλα. Άστο το 10. 9. Όπως και ο Ρονάλντο. 36. 9. 4-3-3. Έπαιζε εξ αριστερά ο Ρονάλντο. Εξ αριστερά ο Ρονάλντο. Μάλιστα. 9. Και ο ένας ψευτο 9 και ο άλλος. Αν τους βάλεις εξτρέμ τον ένα δεκάρι τον άλλον,
Κοίταξε, ο Μέση έχει να δώσει την μπάσα στα χαρακτηριστικά του. Ο Ρονάλντο είναι πιο πολύ να την πάρει και να την βάλει. Σκόρερ, ο Ρονάλντο τώρα σε αυτή την ηλικία μέχρι μπορεί να κάνει και το ρεκόρ. Αυτός πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Για μένα, ό,τι έκανε ο Θωμάς ο Μαύρος και έπαιξε μέχρι τα 36. Τι έκανε. Βάρει, πόσα σηκώνεις, 80 κιλά. 50 κιλά έκρηξη του πώς του λένε, του αρσιβαρίστα. Εκρηκτικά. Όχι βάρει από αυτά που κάνουν τα προπόνητα κορμιά και φυσικό, σαν το διτσιράπι. Φωνάζει και φουσκώνει σαν τον κούρκο. Όχι τέτοια βάρει. Βάρει εκρηκτικά. Άλματα. Και σπρίτσα 20 μέτρα μέχρι 30 μέτρα. 25. Αυτή είναι η προπόνηση του Ρονάλντο. Από εδώ και πέρα. Οι μεγάλες διαδρομές ξέχασέ τες. Ξέχασέ τες. Τα ξέρει ο Ρονάλντο. Τα λέμε εμείς. Τα ξέρει πολύ καλύτερα. Ξέρει πως θα δουλέψει. Δεν σταματάει ποτέ. Θα δουλέψει βάρη, σπριντ. 20 μέτρα, 30 μέτρα. Βάρη, σπριντ. 20 μέτρα, 30 μέτρα. Περιοχή, θα βγω λίγο απ' έξω, λίγο μέχρι τη γωνία να μπει και τα λοιπά. Μήπως πάρω το σούτ απ' έξω και τα λοιπά. Εκεί μέσα στο κουτί. Άστα, αυτό θα παίξει έξω αριστερά, να έρθει πίσω 30 και 40 και 50. Όχι, άστε τα έργα όχι, αυτά. Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά τα έργα, τελείωσε. Τελείωσε. Άλλο τι έχουμε μέσα, εγώ πιστεύω, αν μου έλεγε ο Μπουκ, 600 ευρώ, πρέπει να τα δώσεις οπωσδήποτε. Είναι σαν εφορία. Καταρχήν, είναι μισό λεπτό. Θα το παίξω ό,τι θα μείνει. Εάν φύγει ο Μέση, εάν στο σενάριο, το πρωτάθλημα της La Liga λίγο υποβαθμίζεται, γιατί πιο πολύ τώρα είχαμε το δίπολο Μέση-Ρονάλντο, Μπαρσελόνα-Ρεάλ. Τώρα χάνεται λίγο η έγκλη του και ανεβαίνει και ακόμα παραπάνω η Premier League. Αν πάει εκεί. Εάν φύγει ο Μέση, λέμε. Αν πάει στη City. Όχι, γενικά αν φύγει ο Μέση από την Μπαρσελόνα. Αν φύγει από την Μπαρσελόνα. Ναι. Χάνει λίγο περισσότερο την έγκλη του το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Μπορεί. Γιατί για αυτή τη στιγμή. Έχει αποχωρήσει και ο Σέρχιο Ράμος από τη Ρεάλ. Έτσι. Έχει αποχωρήσει πριν δύο χρόνια ο Ρονάλντο. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλά μεγάλα ονόματα τα οποία πρωταγωνιστούσαν στα κλάσικο αρχίζουν να αποχωρούν. Και τώρα άλλο να βλέπεις κλάσικο να παίζει ο Ράμος με τον Μέση και άλλο να βλέπεις να παίζει τώρα ο Καρβαχάλ, ο Αλάμπα με τον Γκριεσμάν. Σωστό. Μπορεί να είναι και αυτοί μεγάλα ονόματα, αλλά δεν είναι, αυτού του ύψους. Ωραία. Τι έχουμε άλλο να πούμε από το εξωτερικό για να το κλείσουμε το κομμάτι του εξωτερικού. Για να το κλείσουμε. Να δούμε λοιπόν. Τώρα με η City, με τη μεταγραφή του Γκρίλις, η United με τη μεταγραφή του Σάντσο Βαράν, η Chelsea που εάν καταφέρει να ολοκληρωθεί του Λουκάκου που είναι κοντά. Θα πάει εκεί, ναι. Αν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή θα είναι εξαιρετικά με τις μεταγραφές που γίνεται. Πολύ πιο ενδιαφέρον από πέρσι. Γιατί πέρσι λόγω του κορονοϊού δεν είχαμε τόσο μεγάλο ονόματα στις μεταγραφές. Φέτος έχουμε περισσότερα. Δηλαδή, εάν. Τώρα δεν μπορείς να πεις με τόση ευκολία ότι θα το πάρει City. Όχι. Ενώ πέρσι. Η United έχει κάνει. Η United κινήσεις. Έχει κάνει πολλές κινήσεις. Η Liverpool είναι. Η Liverpool περιμένουμε. Περιμένουμε, ναι. Ο Τσιμίκας χθες τα πήγε πολύ καλά στο φιλικό, να το πούμε αυτό. Μπράβο τον Πιτσιρίκα. Μπράβο. Κάνει καλά φιλικά. Μπράβο. Αλλά... αυτή χρονιά, άμα τον πλακώσω και στη. Τον βγάλουν να τον κάνουν λίγο όγκο, λίγο όγκο. Νομίζω και δεν τραυματιστεί, θα πάει καλά. Ναι. Και αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι να πάρει και τις ευκαιρίες. Ναι. Βέβαια, εγώ, βέβαια είναι άτυχος γιατί έχει πέσει στο Ρόμπερσον. Εντάξει, εγώ τώρα θα φεύγα αν ήμουν εκεί. Ένα χρόνο. Κοίταξε, θα πήγαινα κάπου δηλαδή. Η Αγγλία έχει κύπελο, έχει League Cup. Θα παίξει κάποια μάτς. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ήταν ο μόνος που δεν έχει πάει στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Και δεν τραυματίστηκε, είναι ο Γιαννούλης. Ναι, αλλά μην ξεχνάς και το άλλο. Ο Τσιμίκας ήταν άτυχος, τραυματίστηκε. Ότι ο Κλοπ δεν αλλάζει. Το στυλ του. Εντεκάδες και τέτοια. Ναι, όχι. Πάει με 15-16 παίκτες. Ναι, δηλαδή, είναι μονοδιάστατος. Το μόνο που αλλάζει, εγώ βλέπω, είναι τα χαφ για να τα ξεκουράζει. Τα πάει κυκλικά. Αν είδες τη Λίβερπουλ πέρσι. Και τη χρονιά του πρωταθλήματος ειδικά. Πήγε κυκλικά τα χαφ. Είχε 5-6 χαφ να παίξουν οι τρεις και τους πήγαινε. Δηλαδή εκεί έκανε το rotation του, τετράδα δεν άλλαζε, τριάδα δεν άλλαζε. Θα λείπει και ο Βαϊνάλντουμ φέτος. Ναι, θα πάρει παίκτη εκεί. Να δούμε. Ενισχύθηκε στο κεντρικό δίδυμο με το center back τον Διότι από τη Λειψία. Τον Κονατέ, συγγνώμη. Πολύ καλός, δεξί στόπερ. Ναι. Με τον Βαντάικ, να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Βαντάικ. Εντάξει, ο Βαντάικ, εντάξει, αθληταράς είναι. Δεν ξέρω, είναι καρμί όμως βαρύ. Τον φοβάμαι αυτά. Κοίτα, και τελειώνω με αυτό. Αυτά τα κορμιά,
τη πολύ δυνατή, ο Γκώδης Μιώδης, όταν τραυματιστούν, εγώ στην επανένταξή τους, από μικρός ρε παιδί μου που παρακολουθούσα, αυτά τα κορμιά ταλαιπωριόντουσαν να έρθουν σε καλή κατάσταση, σε ταχύτητα, σε φόρμα, σε άλματα, σε γενική αντοχή, ενώ οι ελαφρείς, τα ελαφριά κορμιά ερχόταν ένα κλικ πιο γρήγορα στην αποκατάσταση, κατάλαβες. Το Van Dijk δηλαδή, λόγω του σωματότυπου του, έχω μια αμφιβολία στο πώς θα έρθει. Δηλαδή, λόγω του όγκου του, λόγω του σωματότυπου του, θώρακα και τέτοια πόδια με όγκο. Καταλάβες. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μισάωρο. Θα πάμε χορηγούς μετά. Θα πάμε. Λίγο πάω, λίγο Ολυμπιακό. Λίγο lifestyle. Lifestyle, λίγο τον Άρη τον είπαμε. Ο Ηρακλής δεν κάνει μεταγραφές. Ο Απόστολος Βέλιος θα ενισχύσει τον Ηρακλή με διαρκείας. Ήδη λέει ότι έχει παραγγείλει διαρκεία σε ακριβές θέσεις. Ο Απόστολος Βέλιος να μοιάξει λίγο τον μπαμπά του που ήταν εκρηκτικός. Καμιά σχέση με το ταλέντο του γιου του. Δηλαδή βλέπεις ρε παιδί μου ένας πατέρας, δυνατό παιδί και ο άλλος δυνατός. Αν πλακωθούνε οι δυο τους, τους ξέρω και τους δυο. Δηλαδή αν πλακωθούνε, ποιος θα κερδίσει λες. Εγώ λέω θα κερδίσει ο μπαμπάς του, ο Κώστας. Γιατί ο Κώστας δεν είναι πιο δυνατός από τον Αποστόλη. Είναι πιο εκρηκτικός, πιο νεύρο. Ο άλλος είναι πιο μαλθακός. Πήρε φαίνεται από τη μάνα. Ο άλλος είναι, δηλαδή, βλέπεις ρε παιδί μου ότι δεν παίζει αγκώνες, δεν πηδάει, δεν κάνει. Εκεί αυτό τον έφαγε. Μπάλα ξέρει πολύ καλύτερα. Είναι καλός. Βέβαια. Πρώτη εκτέλεση. Πρώτη εκτέλεση. Άμα του τη δώσει θα τη βάλει. Ναι. Εκεί ήταν αυτό του. Η μαλθακότητά του. Εντάξει, στα 19 πήρε μεταγραφή στην Everton. Έκανε παιχνίδια. Εκεί δεν το συγχωρώ εγώ. Ότι πέρασε από εκείνους τους γυμναστές. Κάθε παίκτης είχε 2-3 απάνω του, που τα είπε ο πατέρας του. Με μια σε ένα γραφείο, πώς γυμνάζεται η Everton. Με βίντεο και τέτοια. Έπαθα πλάκα. Και λέω, δεν φτιαχτεί αυτός να παίξει στον Ολυμπιακό, ας πούμε, ή στον ΠΑΟΚ. Να πάρει, ξέρω εγώ, 500-800 χιλιάρικα. Το θεωρώ απαράδεκτο. Για τα προσόντα του, ρε παιδί μου. Για τα προσόντα που του δώσε ο Θεός. Να πάει στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ ο Βέλιος 7-8 κατοστάρικα το χρόνο. Ο Ολιβέρα δηλαδή. Να είμαι εγώ μπαμπά στον Περάδορ. Έπαιξε ο Ολιβέρα και παίρνει 1 εκατομμύριο και εσύ πας στην άλλη την ομάδα. Στη Ρουμανία παίζει τώρα. Στη Ρουμανία τώρα. Πάμε διάλειμμα. Για λέγε. Να συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ. Όχι, με Ολυμπιακό πρώτα. Ολυμπιακό πρώτα. Ναι. Βέβαια Ολυμπιακό. Επιστροφή Μπουχαλάκη. Δεν με συγκινεί καθόλου. Τώρα θα μπορεί να παίξει το 4-3-3 ο Μαρτίν στη Βουλγαρία. Να παίξει δηλαδή με τον Μπουχαλάκη μπροστά από τα στόπερ. Μπουχαλάκη, ναι. Κουντέ και Καμαρά. Κουντέ και Καμαρά. Να σου πω κάτι. Θα έχει προβλήματα. Μπουχαλάκης βαρύ κορμί. Κουντέ τρίχες. Δεν μαρκάρει. Τίποτα. Θα κουραστεί ο Καμαρά με αυτούς. Δεν μ' αρέσει η τριάδα των χαφ πλην του Καμαρά. Ο Μπουχαλάκης είναι ένα. Ο Μπουχαλάκης σίγουρα δεν θα είναι στο 100% των δυνατοτήτων. Ο Μπουχαλάκης είναι ένα παίκτη. Ξέρει μπάλα καλή. Με το αριστερό το πόδι. Μοιράζει μπαλιές, περνάει μπάλα η κατοχή από αυτόν. Περνάει ο Ολυμπιακός στην κατοχή εύκολα με την μπάλα στα πόδια του. Ωραία. Δεν κουράζεται και ο στόπερ να την πετάξει απάνω, ούτε να έρθει από την μπροστινή γραμμή κάποιος να κάνει διαγώνια ή κάθετα 30-40 μέτρα να την πάρει. Μπορεί να την πάει την μπάλα. Καλά ο Μπουχαλάκης. Την πάει μπροστά όμως πολλές φορές. Ναι, εντάξει. Την πάει πλάγια. Εντάξει. Την πάει στα μπακ. Ναι, εγώ θέλω μπροστά να την πάει. Δεν του την κλέβεις εύκολα γιατί την καλύπτει με σώματα και τα λοιπά. Σε να διαχειρίζει τα σωματικά του προσόντα. Έχει αυτό το καλό το προσόν. Από εκεί και πέρα γκολ δεν θα πάρεις εύκολα από τον Μπουχαλάκη. Κεφάλι δεν θα κάνει εύκολα ο Μπουχαλάκης να σου τα πηδήξει όπως πήδαγε ο Μπαλής με τον Γκούι. Ξέρω εγώ τον Γερμανίδη. Γερμανίδης ήταν και εξτρέμ. Εντάξει. Δηλαδή το Στολτίδη. Ερχόταν από πίσω ο Καφές παλιότερα, μιλάω ναι, για Ελλάδα. Παντέλης ναι. Καφές. Ερχόταν ο Καφές με τα πατήματα της γάτας, δεν τον έπαιρνε σκαμπάρι. Αθόρυβος, έκανε 10 γκολ από τα χαφ, από τα εξάρια και τα οχτάρια. Δεν θα σε κάνει τέτοιο ο Μπουχαλάκης. Όχι. Ούτε θα είναι ο σκύλος ο Μπουχαλάκης που θα βρεθεί, θα κλείσει ο εξτρέμ, υποτίθεται προς τα μέσα, θα πάρει το μπακ και να έρθει ο Μπουχαλάκης να τον κόψει. Φάουλ θα τον κάνει. Ναι. Δεν με συγκινεί καθόλου ο Μπουχαλάκης. Επίσης κίτρινες κάρτες στα μαρκαρίσματα. Δεν με συγκινεί καθόλου ο Μπουχαλάκης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι ντεμοντέ, είναι παλιωμοδίτης, είναι τέτοιος τύπος να πούμε. Κατάλαβες.
Παλιωμοδίτικο εξάρι. Άμα πάει χωρίς τρία χαφ στην τετράδα, τι να σε 4-2-3-1. Ναι, φοβάται να πάει. Ναι, δε, φαίνονται περισσότερο τα φοβάται να πάει. Του. Αν πάει με τριάδα αυτή, θα παίξει center for El Arabi. Όπως φάνηκε στο τελικό κυπέλου, στο 3-4-3 που έπαιζε με δύο χαφ Καμαράς και, Καμαρά και Μπουχαλάκης. Ε, τι. Κατατροπώθηκε κάποια στιγμή. Μπουχαλάκης, παιδί μου, θέλει 4 χαφ. Να ερχόταν και ο Φορτούνης, αν ήταν καλά, εξτρεμοδεκάρι, να κάνει 10 βηματάκια μπρος, 10 πίσω. Απατεωνίστηκε η μπάλα παίζει. Και ποιοι θα παίξουν μπροστά, ο Μασούρας με τον El Arabi και ο τρίτος ποιος θα είναι. Ο Βαλμποένα. Ο Βαλμποένα. Ο Βαλμποένα θα κάψει σαν τον Κόρδομπα τη φλάτζα και θα ψάξει τον Μπεντμεζάκ με τον καλοκαίρι. Θα κάνει αλλαγή στο πρώτο μάτι στο Καραϊσκάκι. Έλα τώρα, είναι αυτό τώρα μπάλα Ολυμπιακός ντέρμπι με τους Βουλγάρους. Μπουχαλάκης και ο άλλος ο Κουντέ. Είναι μπάλα αυτή η χαφ. Για Ολυμπιακό Champions League ομάδα, Κουντέ, που τον βρήκατε ρε αυτό τον Κουντέ. Όχι, πεςτε μου που τον βρήκατε, αυτό τον Κουντέ, πεςτε μου. Αυτό το τομπικάκο, το χαφάκο αυτόν, που τον βρήκατε. Στη Γερμανία έπαιζε. Στη Γερμανία, πού έπαιζε στη Γερμανία. Πού τον βρήκανε ρε παιδί μου για τον πήρα, ποιος τον έφερε εδώ. Ποιος τον έφερε αυτόν. Ο άλλος θα κάνει πάταγο. Ο Καμαρά. Ο άλλος. Ποιος. Α, ο μικρός ο Καμαρά, ο Αγιουμπού. Ο μικρός ο Καμαρά. Ο Αγιουμπού Καμαρά. Και να σου πω και κάτι. Ο Ζιλ Βιλνέβ. Έχει θράσος ο Αγιουμπού. Ο Ζιλ Βιλνέβ, αυτός πώς το λένε, ο Ενβιλά. Ο Ενβιλά. Είναι καλά. Στο επιθυμητό επίπεδο βιολογικό περιμένουμε να τον δούμε. Ωραία, ξέρεις τι χαφ βάζεις. Ο Ζιλ Βιλνέβ, πώς το λένε, Ενβιλά. Ενβιλά. Καμαρά. Καμαρά. Αυτά είναι τα χαφ του Ολυμπιακού. Τρεις. Αυτοί οι τρεις. Οι άλλοι είναι του προκτού τα 9 μέρα. Οι άλλοι είναι. Δίνει φανέλα βασικού στον πιτσίρικα. Παιδάκι μου, είναι γρήγορη ομάδα η Βούλγαρη. Ναι. Βάζει ένα half μάπα με έναν αργό ανέτοιμο. Αυτή η τριάδα θα κατατροπωθεί καταρχήν και ο τρίτο που είναι ο Κάμαρα. Θα χάσει και από τον Μάστο Κάμαρα. Πώς έχασε ο Πάοκ τον Σβάμπ στο πρώτο ημίχρονο ναι. Και μετά λέει έπαιξε καλά ο Σβάμπ. Βέβαια θα παίξει καλά ο Σβάμπ αφού οι άλλοι δύο ήταν ανεβασμένοι. Ναι, τον ανεβάσανε το. Ανέβασε επίπεδο άλλο. Ναι. Εντάξει. Εκεί δείχνει και κάτι άλλο όμω, δεν είναι ηγέτης ο Σβάμπ στα χαφ. Όχι, δεν μπορεί μόνος του. Δεν μπορεί μόνος του. Μπορεί μόνο θέλει του. Προσπάθεια, θέλει βοήθεια. Θέλει και από τον άλλον. Ναι. Δεν είναι ο χαφ ο ηγέτης. Όχι. Εντάξει. Δεν είναι ο χάφαρος, είναι ένας καλός χαφ. Ο Μίσιτς για παράδειγμα. Έπαιρνε την πλάτη. Μπορούσε να πλάτη πάρει του. Την πλάτη του την ιστορία. Έβγαλε το καρκίνωμα στον όρχη το παιδί. Το πετάξα στα σκουπίδια γιατί νόμιζα θα πεθάνει. Να λοιπόν που ο Θεούλης ήταν καλός για αυτόν. Ο Μίσιτς πολλές φορές που ο Πάοκ δεν έπαιζε καλά. Ξεχώριζε μόνος του, ανέβαζε την ομάδα μόνος δεν του. Δεν είναι επίπεδα, δηλαδή, βέβαια. Δεν είναι επίπεδα, παιδί μου, Μίσιτς ο Σβάμπ. Δεν είναι. Σε καμία θυμάσαι, πούμε, το και δεν έχει και τον γκολ το εύκολο. Το 2-0 στο ΑΚΑ. Ναι. Που στα πρώτα δύο λεπτά έχει χάσει τέταρτο το Μίσιτς μόνος του. Μόνος του και μέσα. Ναι. Και με τον Άρη στο 4-2. Σούτ από μέση απόσταση. Ναι. Με τον Ολυμπιακό στο. Εγώ στην αρχή ο Μίσιτς, επειδή ήταν και αυτό αργό. Δεν έπαιζε κιόλα. Δεν έπαιζε κιόλα, λέω. Το. Μετά τον βλέπω και λέω αυτόν τον είχατε έξω. Ποιος προπονητής τον είχε έξω. Στην αρχή είχε έρθει με Λουτσέσκου τον Ιανουάριο δανεικός. Δανεικός και τον είχε έξω ο Λουτσέσκου. Ναι. Και ποιο να έβαζε. Ποιο να έβαζε. Ο Κάνιας με τον Σαχόφ. Έβαζε τον άλλο τον Ροφό τον Κάνιας. Να μου πεις πριν τάμπλη να πάω να τον κολλήσουμε. Αλλά δεν στέκει λογικά ποδοσφαιρικά. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ήθελε να χάσει. Ίσως... Είχε δέσει η τριάδα εκεί πέρα. Άξι, και δεν ήθελε να την πειράξει. Ήθελε το καλό μαρκάρι. Κοίτα ο Κάνιας είχε ένα καλό. Μάρκαρε. Άμα πήγαινε ο Φορτούνης πάνω του ή ο Μπάνταλος, δύσκολα τον παίρναγε με τρίπλα και κάθετα. Αυτό το καλό ήταν. Ήταν καθαρό εξάρι. Ήτανε, δηλαδή, το παλιωμοδίτικο στυλ Δαμανάκης, ο οποίος του λες. Βέβαια δεν κατάπηρε τα πολλά χιλιόμετρα, όπως ναι, ο Σιώπης. Ναι, δεν πειράζει, αλλά έπεσε σε πιο μικρούς χώρους. Ναι. Έλεγε, ας πούμε, ο Αλέφαντος. Κάτσε, ή ξέρω εγώ, Κουσουλάκι, ή ξέρω. Τζέκα. Τζέκα. Ξέρεις τι θέλεις να κάνεις. Να παίξουμε 10 εναντίον 10. Μπορείς να μου πιάσεις αυτό το δεκάρι που κάνει 10 γκολ το χρόνο και 10 assist να μου τον εξαφανίσεις. Και από εκεί και πέρα μην εμφανιστείς και εσύ, δεν θέλω. Πάρ' την μπάλα και δώσ' τη μια πάσα. Στα 5 μέτρα και μην ασχολείσαι. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Κάνιας. Γι' αυτό τον έβαλε. Το θέμα είναι τι θέλεις και τι ψάχνεις και τι ομάδα έχεις. Γιατί είναι μεγάλη, σαν τη μαγειρική είναι η μπάλα. Ναι, θέλει πειράματα, θέλει. Καταρχήν, μερικές φορές. Συνδυασμούς. Σου βγαίνουν παίχτες εκεί που δεν τον περιμένεις. Δηλαδή, ο μικρός τώρα ο Καμαρά, να επανέλθουμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό μιλάμε τώρα. Ναι. Ναι. Δεν περίμενε κανείς ότι θα παρουσιαστεί έτσι όπως παρουσιάστηκε. Ξέρεις, όταν βλέπω χαφ
να πατάει την περιοχή και τη δικιά του και του αντιπάλου, μπορώ να του συγχωρέσω και 10 ατασταλίες. Την πάσα στην τελική που δεν έβγαλε στην τελευταία στιγμή στο Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι βγάζει μια κακή πάσα. Με την έφτση. Ναι. Λες αμάν, γιατί την έκανε. Αλλά πάτησε περιοχή και την έκανε. Την έκανε στραβά. Το λες σαπατσουλάκο, αλλά κοίτα, αυτός πάτησε μόνο μέσα. Διεισδυτικά και από κάθετα. Την πλευρά. Από την πλευρά πήγε. Μπήκε από την πλάγια γραμμή και ήρθε προς τα μέσα. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός με χαλάνει στόπερ του. Αλλά είναι λίγο κοντούλης. Ναι. Με χαλάνει στόπερ του που είναι αργή. Ερωτηματικό και ξαναρωτάω τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού τι γίνεται με τον goalkeeper. Ναι. Τι γίνεται με τον goalkeeper. Μέτριος αριστερός μπακ, ο Ραμτσούκ. Χολέμπας λόγω των χρόνων τον πήραν τα χρόνια από κάτω και σταμάτησε. Δεν ανανέωσε. Είναι γέρος. Τι να ανανεώσει. Γέρος. Πήγε στο τελικό με τον Εμβιλά, το χάσανε. Στο 3-4-3 μπορούσε να σταθεί σαν τρίτο στόπερ. Σαν τρίτο στόπερ, ναι. Ναι. Με μια μπακάρα. Ναι. Μόνο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μόνο έτσι μπορούσε ναι, να μόνο σταθεί. Έτσι. Μόνο έτσι. Όπως και ο Βιερίνια. Ναι. Τώρα που παίζει μπάκο, ο Βιερίνια δεν στέκεται. Τον είδα χθες. Ήταν τραγικός. Ενώ τρίτο στόπερ, τα λίγα μέτρα μυαλό και τοποθετήσεις και. Και έκανε και αλληλοκαλύψεις με, πολύ με, καλός με ο την εμπειρία του. Πολύ καλό ο Βιερίνια. Δηλαδή, όταν επειδή ο Ροντρίγκο είναι πιο επιθετικογενής παίκτης, μπορούσε να τον καλύψει. Όταν έπαιρνε την πλευρά, γιατί είναι γρήγορο. Κάλυπτε κάποια λάθη. Είναι γρήγορο στα 20 μέτρα ο Βιερίνια, μου έκανε τη δουλειά μου. 25 μέτρα μου έκανε τη δουλειά μου. Για το βάλω ρε παιδάκι μου, αριστερό μπακ ή δεξί μπακ, σε αυτή την ηλικία μου κάνει κούρσες. Και ξέρεις τι γίνεται. Επειδή η ομάδα ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή. Και αυτό που είναι μπακ και έχει ας πούμε πάθος, ο Βιερίνια. Δεν είναι. Την πονάει τη φανέλα. Θα ανέβει για πάνω από μόνο του. Το έκανε προχθές. Κατάλαβες, ανέβηκε από μόνος. Μια, δυο, τρεις, μου πάθει τράβηγμα. Δηλαδή, ρε μάγκα, πάρε δύο χαφάρες, να μην μου ανέβει ο Βιερίνια στα 35. Να μην αναγκαστεί να μου ανέβει. Ναι, τα 60 να μου τα κάνει και τα 70 15 φορές, μου τα κάνει 8. Να είναι και πιο ανάσας. Πιο καλή στην ανάσα η παρουσία του. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και να πάρεις, να τον σκοτώσω τα μπακ, επειδή εσύ έχεις αυτά τα χαφ. Να τον έχεις και ξεκούραστο. Ναι. Ας πούμε, μπορεί μπάλα να μην μπαίνει μέσα. Ναι. Ο Βιερίνια είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κάνει σούτ από την περιοχή και να βάλει γκολ. Βεβαίως. Δηλαδή, έχει άλλα στοιχεία. Άμα τον έχεις ξεκούραστο και η μπάλα καίει, μπορείς να τον ανεβάσεις 5-10 λεπτά εκεί πέρα αλλά... να κάνει τον γκολ. Αλλά βέβαια. Και είναι και ένας από τους λόγους όταν είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ ναι. ότι είχε κάνει πολλά σούτ έξω από την περιοχή και πολλά γκολ με αυτόν τον τρόπο. Στην πρώτη φορά. Στην πρώτη φορά σαν εξτρέμ. Σαν εξτρέμ. Αλλά τότε πέταγε. Ναι. Δηλαδή. Πέταγε. Έκανε πολλά γκολ έξω από την περιοχή. Και με αριστερό. Και προσωπικά γκολ, Ναι, και με αριστερό. Και με το κεφάλι. Είναι αλκτικός. Δηλαδή, φαίνεται ότι. Εγώ τον έδειξα ότι τον Βιερίνια. Πλάκα έχω πάθει. Όχι ότι. Και από παλιά. Στα πρώτα δοκάρια τον βάζανε. Λέω τον κοντό, αυτόν τι τον βάζω στο πρώτο δοκάρι. Και έπαιρνε όλες τις κεφαλιές. Και ο Γκαρσία το έκανε κάποια στιγμή πέρσι αυτό με τον Βιερίνια. Ναι. Στις αρχές του δευτέρου γύρου. Κοίταξε να δεις τι έχει κάνει. Πηδάει κεφαλιά με τον Παράλες και του παίρνει την κεφαλιά. Βλέπεις ότι πηδάνε μαζί. Ο ένας είναι 1,87 και ο άλλος είναι 1,67 και το 20 πόδι. Δηλαδή είναι από φοβερό. Από τις ακαδημίες της Πόρτο είναι. Ναι. Η αλκτικότητά του είναι εκπληκτική. Ο Βιερίνια θα μπορούσε να γίνει και άλλο άθλημα να κάνει. Εντάξει, ήταν και ατυχή με τους τραυματισμούς ο Βιερίνια. Ξέρεις τι μπορούσε να κάνει. Πολλά αθλήματα. Καταρχήν μπορούσε να κάνει τους κρίκους αυτός. Να, σαν το που πηδάς και κάνεις αυτά τα κόλπα. Σαν τον Πετρούνια. Ναι. Έχει καλό σώμα. Μην το βλέπεις κοντό. Όχι. Έχει καλό σώμα. Ναι. Ελαστικότητα και τέτοια. Μην το κολλάμε για. Είχε πολλά καλά πράγματα ο Βιερίνια. Φυσικά. Η κόντρα μου είναι η ηλικία. Και δεν είναι μόνο με τον Βιερίνια. Εγώ έχω ένα κουσούρι με τους γέρους. Έχω θέματα, ρε παιδί μου. Έχω θέματα. Δηλαδή. Τους θέλω, αλλά τους μαζεύουν πολλούς. Όταν τους θες μαζί με νέους για να καλύπτουν τα λάθη, τα βιολογικά λάθη. Και εγώ είμαι γέρος και εσύ είσαι νέος. Καλύπτω εγώ την απειρία. Ναι, και εσύ καλύπτεις την απειρία. Αυτό είναι. Και κάνουμε ένα δίδυμο το οποίο είναι καλό. Άμα φέρεις τρεις γέρους εμάς, ο Ροχαλής ο κόκκινος, με την κοιλιά ο άλλος και εγώ μόνο μου, θα κατατροποδούμε. Ή τρεις νέους άμα φέρεις μπορεί να. Εδώ μείνει. Σε αρπάξει ο Κατζηγεωργίου, σε πουλήσει στο κρεοπωλείο του μπαμπά του, σε κάνει σηκωταριάδα. Τελειώσαμε με Ολυμπιακό. Ναι. Για Τζόλ θα μιλήσουμε καθόλου που είναι έτοιμος να φύγει. Λοιπόν, άκου εδώ για Τζόλ τώρα. Πριν πεις οτιδήποτε, ένα λεπτό, δώσ' μου. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Κουλούρης, Πέλκας, Γιαννούλης και τώρα Τζόλης. Και από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και... Δεν ήταν σαν ακαδημίες. Εντάξει, του ΠΑΟΚ. Ο παιδάκι το άλλο δεν ήταν ναι. Ολυμπιακό.
Να δώσουμε, να πούμε ότι φεύγουν στα τελευταία χρόνια πολλοί παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλη δουλειά και επένδυσε και δούλεψε. Και, και εισπράττει τώρα. Είχε βγάλει έναν Ντουρσουνίδη και μετά από 25 χρόνια έβγαλε τον άλλον. Τώρα επενδύει, έχει ένα σπίτι κάτω, μια πολυκατοικία στην Όλγας, που κοντά είναι εκεί στο Queen Olga κοντά. Βεζινάδικο της Ελκ εκεί στην, πώς λέγεται η οδός, δεν τη θυμάμαι. Σε εκείνο το ύψος, δηλαδή μετά το Άρτ το παλιό, που πηγαίνουν τα παιδάκια και κοιμούνται με έξοδα του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη κτλ. Γιατί επενδύει. Επενδύει. Και η σωστή η κίνηση. Εκεί, και, εκεί τους λέμε και μπράβο. Και μάθαμε ότι απέρριψε και δύο προτάσεις ο ΠΑΟΚ για τζόλι. Ναι, εκεί τους λέμε μπράβο. Δουλεύουν και τα παιδιά που είναι εκεί στις ακαδημίες, δουλεύουν σωστά. Κανείς δεν δουλεύει τέλεια. Όλο και κάποιος μπαμπάς έχει να πει κάτι κακό, γιατί δεν παίζει ο γιος του. Εγώ δεν θέλω να ακούω τίποτα από αυτά. Εντάξει. Μερικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά δηλαδή φαίνονται όταν ανεβαίνουν. Σου πω και μια παλιά ανθρωπιά που πήγε να κάνει ένας. Λέει, σε πω κάτι. Πώς μπορούμε να καταστρέψουμε αυτόν τον άνθρωπο, λέει. Λέω, τι σε έκανε. Του, στον ΠΑΟΚ σε ακαδημία. Το γιο του. Όχι, ρε. Ήρθε ένας άνθρωπος και μου λέει, θέλω να καταστραφεί αυτός. Λέω, γιατί ρε φίλε, τι σε έκανε. Τι ήταν αυτός. Μπαμπάς ενός παιδιού. Μπαμπάς. Ο γιο μου δεν έπαιξε και τα λοιπά. Στέλεχος της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ στο. Ναι. Λέει, τι να το κάνουμε, δηλαδή, τι να το κάνουμε. Λέω, γιατί δεν έπαιξε ο γιος σου. Κι άλλοι 50 γη δεν παίξανε. Και η δικιά μου κόρη πήγε να παίξει βόλε, ήταν κοντούλα, δεν έπαιξε. Μα καταστρέψω την προπονήτρια να βρίσω τον κατσαρί. Στον ΠΑΟΚ πήγε. Να βρίσω, δηλαδή, τι. Ποιο είναι το νόημα, λέω. Θα τον στριμώξω, να του δώσω και κανένα δυο, μην με κοιτάνε. Είναι παλιά ανθρωπιά αυτό. Δηλαδή, με πιάνει εμένα. Να κάνει δουλειά επειδή έχω θεαματικότητα και ακροματικότητα, να πω κακό λόγο για τον άλλον. Λέω, κοίταξε, κακό λόγο θα πω, λέω, μόνο μου. Μόνος μου. Ναι. Ή καλό λόγο θα πω μόνος μου. Περιμένω εσένα, ρε καθήκη, του λέω, να μου κάνεις τέτοιες ιστορίες. Το Μάρι. Άκου τώρα τι κάνουν οι μπαμπάδες, καταστρέφουν τους γιους όταν πάνε εκεί να κάνουν τους έξυπνους. Πολλοί παίκτες καταστράφηκαν έτσι. Πολλοί. Πολλοί παίκτες με τους μπαμπάδες τους και τις μανάδες τους εκεί έρχονται εκεί. Μέχρι και καμάκι με τους προπονητές είναι έτοιμοι να ξαπλώσει για να παίξει ο. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έχω δει εγώ μάνα έτοιμη να ξαπλώσει με τον προπονητή ακαδημία για να. Το έχω δει εγώ. Ζωντοχείρα και παντρεμένη κιόλας μπορεί να ήταν. Ο Τζόλης. Φοβερά πράγματα. Ναι. Φοβερά πράγματα. Ο μπαμπάς να έρχεται να λέει το δημοσιογράφο να τον παλιάνθρωπο τον προπονητή. Μιλάμε. Είναι πολύ δύσκολο το έργο των. Και ο ΠΑΟΚ εκεί κάνει δουλειά. Τώρα, τη γερουσία που μάζεψε τα ακούει. Εντάξει. Ο Τζόλης. Ο Τζόλης. Επειδή Επειδή ο Λουτσέσκου πιστεύεται πιο πολύ έμπειρος παίχτες. Ναι. Δεν πάει τόσο πολύ με τους νεαρούς. Φέτος έτσι θα την πατήσει ο. Μισό λεπτό. Ο θεωρείται τυχερός ο Τζόλης. Ναι. Με τον ερχομό Λουτσέσκου που μπορεί να φύγει μεταγραφή. Ο Τζόλης, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι μια περίπτωση. Όχι, επειδή ο άλλος πάει πιο πολύ στους έμπειρους. Είναι μια περίπτωση περίεργη. Έξι μήνες είναι ανύπαρκτος. Όποτε παίζει δεν ακουμπάει την μπάλα. Με κακά τελειώματα. Θα λες και είναι καταθλιπτικός. Τον έπιασε η αιμινόπαυση και τρελάθηκαν έχει τρελαθεί το σύμπαν όλο. Ναι. Δεν είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα από τη μία μέρα στην άλλη να σε συζητάει όλος ο κόσμος. Ρε Σύμπακα, ας το παραμύθι. Τι δεν είναι. Γιατί τι πήγε στα μπουζούκια, πήγε. Τι πήγε. Πήγε με τη χορεύτρια και του φάγε τον προστάτη. Τι έκανε δηλαδή. Μια γκομενίτσα έχω μάθει το παιδί. Τι έπαθε ο Τζόλης δηλαδή. Το γράψαν και τον είπαν τι. Του φουσκώσαν τα μυαλά. Ναι. Δεν είδα εγώ να του φουσκώνουν τα μυαλά. Ούτε να τρελαίνεται, ούτε να αγοράζει Πόρσε, ούτε να τρελαίνεται. Δεν είδα ένα παιδί και μια οικογένεια. Είδα συνεσταλμένη. Σεμνή οικογένεια. Ναι. Ούτε πολλά λόγια, ούτε τίποτα. Δεν του είδα του ανθρώπου να τρελαίνονται. Όχι. Εγώ είδα ένα Τζόλι 6 μήνες ανύπαρκτο. Ήπιος όμως. Ανύπαρκτο. Το οποίο σημαίνει τι. Αυτοί θέλουν να το δώσουν γιατί δεν το πιστεύουν. Γιατί, και καταλήγω εγώ, αν πιστεύαν αυτοί στον Τζόλι. Αρνήθηκαν τρεις προτάσεις. Ακούρε εμένα. Δεν το πιστεύουν. Ναι, τρεις προτάσεις αρνήθηκαν. Θέλουν παραπάνω φράγκα να πάρουν, μωρέ. Ναι. Άμα το πιστεύανε, θα είναι δεν πωλείται, ρε. Δεν πωλείται. Θα κάτσει φέτος, θα παίξει Ζίβκοβιτς, Τζόλις, Ολιβέιρα και Σφιντεύσκι, ένας από τους δύο. Και πάμε για το πρωτάθλημα με αυτούς. Και πάω για το πρωτάθλημα. Και, το καλοκαίρι και παίρνω εγώ σαν ΠΑΟΚ μια χαφάρα 8-10 και ξεκινάω. Καντουρί και εσύ και του τα 9 μέρα τώρα. Πούλησε. Διώξαν τον Ουάρτα. Έχει ο Ουάρτα ένας μέναν. Έχει. Μπαίνει. Σκοράρει. Κεφάλι. Πρωταθληματάρα πέρσι. Πάει αυτός. Τζόλης. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
Πολύ καλά. Πολύ καλά. Σε διαφορετικό σύστημα, ναι. Να το πούμε αυτό, ναι, γιατί ναι. Έπαιξε ρόλο ναι. Η αλλαγή συστήματος. Θα σου πω εγώ τι έγινε. Και δεν πήρε και τόσες πάσες για να βάλει γκολ. Κάτσε. Θα σου πω για τον Τζόλι λεπτομέρεια. Το είπα και το πρωί 10 λεπτά. Το πω και τώρα και φεύγω. Ο Τζόλις έκανε λέει τα γκολ. Τα έκανε. Πώς τα έκανε. Με ποιο τρόπο. Ήρθε σε πεδίο βολής εύκολα. Άστα τα πεδία βολής. Τι σύστημα έπαιζε ο Πάο. 3-4-3. Έπαιζε τον Κακομοίρη. Έβγαινε ο Ακπομ. Έπαιρνε ο Γιαννούλη στην πλευρά έπαιζε, και ήταν στο πεδίο βολής. Έπαιζε ρε τον Κακομοίρη. Τον έπαιζε τον Κακομοίρη. Φυλαγόταν. Είχε τρεις βολίδες μπροστά. Τον Τζόλι. Βολίδα. Τον Μπέλκα. Βολίδα. Τον Ακπομ. Βολίδα. Βολίδες. Τι είπε ο προπονητής. Στα μάτς που έκανε ο Πάο τον Κακομοίρη. Μόλις πάρει την μπάλα ο ΠΑΟΚ, έλεγε. Μου φαίνεται έπαιζε και ο Αγκούστο. Όχι. Ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης έπαιζε τρίτο στόπερ. Μπράβο. Ποιος έπαιζε χαφ. Ο Σβάμπ με το Καντουρί. Μπράβο. Άκου εμένα τι εντολή, μου το έπανε. Λέω τι έγινε. Λέω άκου τι έγινε. Έπαιρνε ο ΠΑΟΚ την μπάλα, καθόταν πίσω, έκανε τον Κακόμοιρο. Ανεβαίναν αυτοί απάνω. Και απροετοίμαστε ομάδες και αργή στόπερ. Μόλις έπαιρνε την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Δεν έλεγε ο Φερέιρα, δώστε με κατοχή να πάμε να μεταφερθεί η ομάδα από την άμυνα στην επίθεση. Τραβήξτε τους. Ναι, τραβήξτε τους. Και εσύ ή ο Μιχαηλίδης ή ο Σβάμπ. Πετάξτε την πάσα. Πετάξτε 40 μέτρα την πάσα. Όποιος την κάτσει, θα την πάρει ο Άκπομ, θα την κόψει στον Τζόλι, θα μπει ο Πέλκας διαγώνια. 3-4 θα βγάλω μια κόντρα. 3-3 θα βγάλω την άλλη την κόντρα. 3-5. 4-4 θα βγει και ο Γιαννούλης τέταρτος, θα βγάλω την κόντρα. Έτσι τα έκανε τα γκολ ο Τζόλης. Ένα λεπτό. Τα έκανε όλα τα γκολ ο Τζόλης στον ανοιχτό το χώρο. Τα έκανε όλα τα γκολ ο Τζόλης στον ανοιχτό το χώρο. Μόλις ο Τζόλης έπαιξε βασικός και ήρθαν οι άμυνες 4 πίσω. Και ο εξτρέμ ήρθε 15 μέτρα, 12 μέτρα με τον μπακ. Και ο άλλος εξτρέμ από την άλλη ήρθε φυσαρμόνικα 12 μέτρα από τον μπακ. Και ο χαφ ο ένας με τον άλλο το χαφ, με το στόπερ το δεξί και τον αριστερό στα 12 μέτρα. Έκανε καμία τρίπλα ο Τζόλης να μπει. Ο Βιερίνια έμπαινε. Ο Βιερίνια έμπαινε στην ηλικία του. Ο Άρντα έμπαινε. Α, ναι, και ο Άρντα. Σου λέω για παίκτες. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς έμπαινε. Ναι. Ή τέλος πάντων προσπαθούσε. Ένα... Είδε τον Τζόλη στον κλειστό χώρο να τριμπλάρει. Προσπάθησε. Άσε ρε, πέρασε κανέναν. Ρε, πέρασε κανέναν. Δεν έχει το ένα σμέναν δεν το έχει. Βρήκε λοιπόν εγώ κάτι φάσεις ο Τζόλης με αποδιοργανωμένες τις άμυνες. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει μια πάσα ναι. Στα 12 μέτρα ή στα 10 μέτρα ο μπακ ή ο στόπερ. Εκεί κουνήθηκε λίγο το έργο. Κουνήθηκε το έργο. Και θέλω να σου πω ότι αυτοί μπορεί να βλέπουν κάτι το οποίο βλέπω και εγώ. Το εξής. Ο Τζόλης είναι καλός στην κόντρα. Ναι, να φύγει. Να φύγει με άλλους δύο γρήγορους. Δεν μπορεί με κλειστή άμυνα να τριπλάρει και να μπει και να κάνει και να ράνει. Δεν μπορεί. Ναι. Και σου λέει τον αξιολογούμε 10-11 εκατομμύρια και δεν πιστεύουμε εμείς, καταλήγω, ότι αυτός μπορεί στο 4-2-3-1 να μας κάνει 10 γκολ και 10 ασίς, να τον πουλήσουμε 20 εκατομμύρια του χρόνου. Δεν τον πιστεύουμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτή εγώ. Είναι η ιστορία με τον Τζόλι. Εγώ να πω κάτι. Τον μελέτησα ώρες. Τα μάτια μου τα βλέπεις που είναι γουρλωτά. Ναι. Δεν μόνο από τα γεράματα. Έχω κάτσει σε βίντεο, έχω φάει στο κινητό ραδιενέργεια. Ασχολήθηκα 4 μήνες με τον Τζόλι. Λοιπόν. Και ξέρεις που κατέληξα και το λέω τώρα που φεύγω διακοπές. Σε αυτό το πράγμα. Και λέω θα το πω τελευταία μέρα που φεύγω. Το Τζόλι δεν τον πιστεύουν οι παοξίδες. Παράγοντες, προπονητής κτλ. Γιατί ήταν όλα τα γκολ στην κόντρα στον ανοιχτό το χώρο. Ο Αριστίδης Καρασαβίδης. Που έπαιξε στον Απόλλων Αθηνών με τον Αρχοντίδη και τον Κάτσεμπαχ και αυτούς τους δύο-τρεις γρήγορους σαρώσανε μια χρονιά στην αντεπίθεση 15-17 γκολ Αριστίδης Καρασαβίδης. Τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις πόσα γκολ έκανε. 1,5 γκολ έκανε. Ξέρεις γιατί. Όταν έρχονταν οι άλλοι στην Τούμπα κλασμενουά ήταν στημένοι όλοι στην περιοχή μπροστά. Δεν μπορούσε να περάσει ο Καρασαβίδης. Ένα γκολ στον Ταλικριάδη έκανε, πήγαινε η μπάλα. Πώς βλέπεις το Βρίζα να περπατάει στον δρόμο, τέτοια ταχύτητα έχει μπάλα. Πήγαινε. Ο αλεύοντας προπονητής, ρε μπήκε, λέω εγώ, στήρα αυτά. Ρε μπήκε. Γκόλα, γκόλ, στήρα τέσσερα, μπήκε. Αυτό το θυμάμαι, άλλο δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι άλλο γκολ. Ο Τζόλης. Έχει λεπτομέρεια η μπάλα. Ναι, φυσικά. Αλλά να πούμε κάτι.
Αυτά ο Μίχος δεν τα ξέρει να στα πει. Ναι. Και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Ο Φερέιρα. Άκουδο. Ο Ντέμις, άμα το βάλει στο Open, να μιλήσει. Έτσι θα κάνει. Τον Νικοπολίδη που πήρε Euro, να το βάλει τώρα να μιλήσει για μπάλα έτσι. Δεν είναι εύκολο να πάρει και Euro σαν παίχτη. Παιχταρά το. Σεβαστήκαμε, πήρε τα λεφτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προσκυνάμε, παιχταράδες, περάσαν στην μπάλα. Αλλά άστο μετά από εκεί. Ναι. Βάλ του σε κανένα δήμο να σκουπίζουν για να κάνουν. Δεν είναι για μπάλα αυτή. Να σου πω κάτι για τον Τζόλι. Ναι, για τον Τζόλι. Ο Πάοκ όταν έπαιζε και με τον Ζίβκοβιτς που ήρθε. Ναι. Επί Φερέιρα. Ναι. Υπήρχαν πολλές εναλλαγές στην επίθεση. Ναι. Με τον Γκαρσία, ο Τζόλι ήταν πιο μονοδιάστατος γιατί δεν υπήρχαν εναλλαγές στην επίθεση. Βέβαια. Κατάλαβε δηλαδή. Σωστό. Υπάρχει γκολ με τον Ατρόμητο που ο Ζίβκοβιτς έρχεται σε θέση σεντερφόρ. Μπαίνει μέσα, πατάει. Με την Κρασοντάρ. Θες να μου πεις στατική ήταν. Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Βλέπουμε ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ότι κανείς δεν παίζει μόνο στην αριστερά, μόνο δεξιά. Αλλάζουν συνέχεια θέσεις στην επίθεση. Έφυγε. Στη Ρωσία που δεν είχε center four. Και να σου πω και κάτι άλλο, πώς στάθηκε ο Τζόλης. Όταν χανόταν η μπάλα, ο Πέλκας έτρεχε για δύο. Ισχύει αυτό. Του βγήκανε τα παυτά μέχρι τον αστράγαλο από το τρέξιμο. Ο Τζόλης περπάνταγε στο μαρκάρισμα. Όταν παίζαν τρία στόπερ, τακτικά απίθαρχος. Σου λέει δεν αμαρκάρω. Απίθαρχος. Ναι, μπορεί να ήταν και εντολή όμως από τον Φερέιρα. Άμα πάει τώρα στην Νόριτς και χαθεί η μπάλα, για την Νόριτς θα πάει να σωθεί. Okay, θα τον πει ο προπονητής, Τζόλι, γύρνα πίσω πια στον μπακ, μη σου σπάσω τα παΐδια. Μόλις πάρει και φάει την πρώτη κάρτα, γιατί ο μπακ θα είναι ταχυδυναμικός, φάει τον μπάγκο στο. Αλλά μπορεί να διακριθεί ο Τζόλις, γιατί μπορεί να παίξει την κόντρα η Νόριτς, είναι μικρή ομάδα. Έχει τον Μπούκι Σεντερφόρ. Ο Μπούκι Σεντερφόρ και σώνεται με τον Τζόλι και τον Μπούκι Νόριτς. Ξέρεις πώς θα πέσει κατηγορία. Πώς έπαιξε μια φορά εθνικός, μηδέν νίκες. Δεν πάει για βασικός, αυτό το γνωρίζει. Ναι, άντε, μπράβο, τώρα που θα σωθεί η Νόριτς με τον Τζόλι. Το θέμα είναι ότι ο Τζόλις όταν πάει στην Αγγλία, ναι, να δούμε τις ιατρικές εξετάσεις στο βιολογικό επίπεδο. Όχι, δεν το φοβάμαι εκεί. Ο Τζόλις είναι τερατάκι. Ο Τζόλις είναι και δυνατό παιδί. Ναι, άλλο ναι. Οι απαιτούμενες συνθήκες στην Ελλάδα και άλλο στην Αγγλία. Εντάξει, είναι τερατάκι, μην τον βλέπεις. Και σε κόντρα να έρθει και τράγκες να κάνει γερό παιδί. Δεν είναι ψεύτικος. Ο Μήτρογλου, ας πούμε, είχε πάει για εμφάνιση κατευθείαν τραυματισμό. Καλά, ο Μήτρογλου είναι περίπτωση Κλάους Αθανασιάδη με μεγαλύτερο ταλέντο. Ο Ρέτσος έφυγε στο εξωτερικό, εμφάνισε κατευθείαν τραυματισμό. Τίποτα. Είναι αυτά Fiat 128, φίλος του Πεντμεζά και του Τότη. Κάθε εβδομάδα, αν υπήρχαν τότε εκείνη τα Fiat. Ο Τσιμίκας εμφάνισε τραυματισμό, έπαθε κορονοϊό. Ναι. Όλα μαζί. Καλά, κορονοϊό δεν είναι τώρα. Εντάξει, είχε πάθει και τραυματισμό. Έκανε αψού η γκόμενά του, μπορεί να κόλλησε. Έπαθε και τραυματισμό, όλα μαζί. Εντάξει. Τι α πούμε, τι δεν είπαμε, για ΑΕΚ. Για ΑΕΚ, ναι. Εντάξει, γιατί άλλο δεν είπαμε. Lifestyle, έχει τίποτα καλό. Να πει μετά. Για το Χατζηγιάννη. Ποιο είναι αυτό. Όχι για το Χατζηγιάννη, συγγνώμη. Μην κάνεις κανένα λάθος από τον κόκκινο. Θα σου πεις το σωστό. Για τον Καραφώτη. Ποιος Καραφώτη. Τι τραγουδιστή. Τι. Χώρισε. Πάλι. Τι γνώμη έχεις για τις σχέσεις οι οποίες είναι παλιές και τα ξαναφτιάχνεις. Χώρισες και τα ξαναφτιάχνεις με την κοπέλα μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Προφανώς θα σου πω μια ιστορία να σηκωθεί η τρίχα. Το πιο μεγάλη ανομαλία σε αυτό το πράγμα την έκανε ένας Έλληνας ηθοποιός. Θα την πω μετά. Θύμισε μου, τη μεγαλύτερη ανομαλία σε αυτό το πράγμα την έκανε ένας Έλληνας ηθοποιός. Είναι ενδιαφέρον η γνώμη αυτή. Για δούμε. Ανοίγουμε και γραμμές. Σιγά σιγά, ό,τι γουστάρετε πείτε. Αν και δεν βλέπω τώρα, έχουν φύγει όλοι οι Χαλκιδικοί και τέτοια. Δεν νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Για πες το lifestyle, τι έγινε. Κώστας Καραφώτης, Εύη Σαλταφερίδου. Πώς? Σαλταφερίδου. Είναι αυτό το πράγμα. Πρώην παίκτρια του Σαρβάβρο και γυμνάστρια. Κόβεται λόγω ονόματος. Σαλταφερίδου. Δεν κάνεις καριέρα με το όνομα Σαλταφερίδου. Με τίποτα. Χωρίσανε. Από το όνομα. Μα είναι όνομα αυτό. Ακούδω ρε. Μπορεί να κάνεις καριέρα τραγουδίστρια, ηθοποιό, ξέρω εγώ. Εύη Σαλταφερίδου. Πώς τη λένε? Σαλταφερίδου. Τι είναι αυτό. Σαλταφερίδες κόβεσαι. Εγώ αν ήμουν ιδιοκτήτης εταιρείας και μου έλεγε λέγομαι Σαλταφερίδου, θα την έλεγα πιάσε δυο άζαξε εκεί, καθάρισε το γραφείο μέχρι εκεί. Μα έχω πτυχίο. Κόβεσαι λόγω ονόματος. Κόβεσαι. Τι έκανε η Μαρτίνα, χώρισε πάλι. Χώρισε. Και. Ήταν και το προηγούμενο καλοκαίρι μαζί, τα ξαναφτιάξανε και τώρα τηλεοπτικά χωρίσανε. Τηλεοπτικά? Τηλεοπτικά. Τέλος. Α. Και. Βλέπουμε τώρα, είναι το τρίτο διαζύγιο του showbiz. Ναι. Μαζί μετά από Ντέμι Νικολαίδη, μετά από Ζέτα Μακρυπούλια. Βλέπουμε τώρα και ο Καραφώτης. Ναι. Πολλοί χωρισμοί μαζεμένοι. Ναι. Η πιο μεγάλη φάση. Ήτανε
Ο Σταύρος Ξενίδης, ηθοποιός. Έπαιζε ο Κωνσταντάρα και το ξέρω ο κόσμος. Χώρισε με τη γυναίκα του και ξαναπαντρεύτηκε μετά από 20 χρόνια. Την ίδια. Ηλικία. Στα 50 τη χώρισε, 48. Στα 68 τη ξαναπαντρεύτηκε. Τρελός κανονικός. Με πολιτικό γάμο. Εσύ τι λες, να την έτσι την φούλα 70 χρονών. Εδώ μετά από 20 χρόνια την παντρεύτηκε και θα κολούσε. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω. Πάμε κόσμο. Πάμε. Χαίρετε. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Ο Γιάννης από Σέρεση Μαγκτής, τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Χαρά. Ωραία, μια και είναι η τελευταία σου εκπομπή Κώστα σήμερα, θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια που δεν είναι αθλητικά. Δεν είναι αθλητικά. Δεν είναι αθλητικά και έχουν να κάνουν και με σένα, επειδή είναι η τελευταία σου εκπομπή τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Θέλω να σου πω ένα μπράβο γιατί, για όλο αυτό που κάνεις στο κομμάτι της αθλητικής δημοσιογραφίας, γιατί είσαι το, για μένα, για τα δικά μου κριτήρια, το τελευταίο μας αποκούμπι στο κομμάτι της μπάλας. Εσύ και ο Γιωργάκης κάτω στην Αθήνα, ο Γεωργίου, που ακούμε πράγματα τρομερά και από παρασκήνιο και από ανάλυση. Ο Γιωργάκης είναι πιο πολύ στο παρασκήνιο, εσύ την ανάλυση την κάνεις. Ο Γιώργος είναι και πιο κοντά στην αλητία. Είναι στα κέντρα αποφάσεων. Ωραίος. Και να σου πω και ένα ευχαριστώ και θεωρώ εκ μέρους πολλών ακροατών, γιατί μας δίνεις και την ευκαιρία αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, αυτά τα οποία νιώθουμε, αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς να αναλύσουμε πάνω στην μπάλα. Μας δίνεις την ευκαιρία και το χρόνο να τα λέμε. Και θέλω να σου πω να βρεις τη δύναμη και να το πιο παθιασμένα να το συνεχίζεις και να πας σε αυτό το μονοπάτι. Άμα πάω πιο παθιασμένα, ή που θα πεθάνω ή που θα με κλείσουν μέσα. Δεν χρειάζεται. Μια... Ποιο πάθος είναι, πόσο πάθος να βγάλω άλλο. Εντάξει, σχηματικά το είπα. Σου είχα πει μια μέρα κάτι ότι είσαι ο Νότης Φαγκανάκης του ραδιοφώνου. Γιατί είσαι ανένταχτος και αντικαθεστωτικός. Λες να με βρουν και εμένα συγγραμμάρια Κασίση να μου πετάξουν εσά. Λες να με κάνουν και εμένα τίποτα τέτοιο. Αυτό μου είχες πει και τότε. Κανόνισε τώρα που θα έχεις την άδεια να βρεθούμε να κάνουμε το τραπέζι. Το λέμε εδώ και ένα χρόνο. Στις Σέρες. Εσύ να έρθω εγώ. Ναι, ναι. Στις Σέρες μπορεί να έρθω. Γιατί έχω ένα φίλο. Που κάνει μασάζ, ξέρω. Όχι μασάζ, θα με φτιάξει τα κόκαλα. Ξέρω, μου έχει πει ότι είστε φίλοι. Το ξέρω και εγώ τον Κώστα καλά. Σιδηρόπουλο, ναι. Και την Ιώβη. Ναι. Πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Απίστευτο παλικάρι. Απίστευτο δίδυμο είναι η Ιώβη. Πολύ καλή. Κανόνισε να έρθει. Θα σου στείλω στο Facebook τον αριθμό και κανόνισε να έρθει να κάνουμε ένα τραπέζι φοβερό να τα πούμε. Τα πολλά τραπέζια παχαίνουν. Χθες έκανα ένα βαρύ. Ένα τραπέζι με τον Νίκο το Φίστα, τον ουρολόγο μου και φίλο μου. Με πήγε σε ένα εστιατόριο μια συμμαθήτριά του, φοβερό. Δεν λέω όνομα για να μην. Είναι στο Ποσειδόνιο πιο πέρα, στρίβοντας για ακριβό μαγαζί αυτό, ε. Είδα το story. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι, αλλά τι τρως. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι είναι από τα ακριβότερα. Τι τρως όμως. Έγραψες ότι ήταν και γκουρμέ. Αν θες να πας με τη σκορδά γκόμενα, θα πληρώσεις. Εκεί δεν πάει ο ένας. Άκουδο. Άμα θες καμιά χαμηλοκόλα από το Κιλκής πόντια, μπορεί και να σε πληρώσει τον καφέ. Άμα θες να πάρεις Mercedes 350, θα πληρώσεις. Άμα θες να πάρεις Βαλούτα, θα πάρεις Seat. Έτσι, είναι ανάλογα. Τι θέλεις. Άμα θες να πας να μείνεις στους αμπελόκηπους, με 100.000 θα βρεις σπίτι. Άμα θες να πας στο Πανόραμα, στους οικισμούς, θες 500.000. Είναι τι είναι. Άμα θες να φας αβούρα. Πηγαίνεις κάπου, τρως καλαμαράκια που είναι 3 μήνες στο ψυγείο και σου θα δίνουν 4 ευρώ. Όλα στη ζωή, ρε Κώστα, έτσι δεν αυτή είναι. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Αυτή είναι. Πάντως, άμα σε ρωτήσουν στη Θεσσαλονίκη, πάνε σε ένα καλό μαγαζί. Δύο. Θα πάνε εκεί που πήγες χθες. Ναι. Και ακριβό μαγαζί. Άντε πάλι. Ρε, θες να βγάλεις μια γκόμενα, εσύ που είσαι 23, 25, 30. Και να τη βγάλεις για φαΐ. Στο τυροπιτάδικο, ρε, που θα την πας. Όχι. Πάει, μα τι είναι αυτός. Θα σε μάθω πράγματα. Πάμε στο επόμενο φίλο. Λύσαξες. Ακριβό μαγαζί. Ναι, αλλά τι τρως. Καλύτερο κρέας. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Φαντάζεσαι να είναι ακριβό και να είναι βαλούτα. Εντάξει, τότε εκεί μιλάμε για τραγωδία. Και να είναι φθηνό και να είναι πολύ καλό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Value for money. Αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι, πάμε. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Περιμένω να έρθει ο Σεπτέμβριος να τι κάνουμε. Όλοι για το Σεπτέμβριο είμαστε κοστοί. Κλείς το ράδιο, Βλάχο. Το κλείσα. Κλείς το. Πάμε. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι με θύμισες τώρα με τον Γκουρμέ εστιατόριο. Για πες. Κάποτε, άκου να σου πω τώρα μια ιστορία πολύ γρήγορη για να μην καθυστερώ. Κάποτε που είχα βγει με μια γκόμενα με νύχι, με μαλλί κομμωτηρίου κτλ.
Μου έλεγε, εγώ δεν μπορώ να φάω ψάρια να μην λερώσω τα νύχια μου. Ναι. Και είμαι, λέει, vegan, vegetarian, τι είναι αυτοί που τρώνε τα... Τρώνε μόνο τα πράσινα. Κορταρικά και τέτοια. Ναι. Μπράβο. Και πάμε, Κωστή, σε μια ταβέρνα. Και άκουδο. Άκου τώρα. Ναι. Έλα. 6 σουτζουκάκια και 4 σουβλάκια. Έκανε μια μπάκα, δεν την έχω ξαναδεί, ρε φίλε. Αφού είναι vegan. Τι vegan είναι στα λόγια. Μετά δεν ήταν vegan, μετά ήταν τίγρη. Αν βρεθείς με γυναίκα και σου πει είμαι vegan, φύγε κατευθείαν. Ναι. Ξέρεις γιατί. Για κάνει καλό σεξ. Άμα αυτή σχένεται να πιάσει το κρέας, θα σχένεται να πιάσει και το πουλί σου. Στείλ την από εκεί που ήρθε. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή. Άστο. Πάμε, ναι. Μετά... Μάλιστα. Ναι. Ναι. Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Το γνωμικό είμαι. Όπα. Τι έγινε. Πού είσαι, ρε φίλε. Εγώ εδώ είμαι χρόνια. Εσύ που χάθηκες. Σε παίρνω μία φορά το χρόνο πάντα. Εντάξει. Και σε πειρά στο καλύτερο, την τελευταία σου εκπομπή. Έλα. Ο Μαδάρα. Ο Μαδάρα. Σε κάνω σύνθεση. Ναι. Α, βασικά να σε πω, βλέπω τελικό Σουηδία, Καναδά, γυναικείο ποδόσφαιρο. Έλα. Δεν το βλέπετε εσείς. Το βλέπουμε μέσα. Κορυφάρες είναι όλες. Αυτά χάνεται, ρε. Σωστό ότι δεν το βλέπουμε, λοιπόν, όχι. Λοιπόν, να σου πω σύνθεση. Λέγε. Τέρμα Ντένις, γουστάρεις. Θα τον δούμε. Σούτγκρεν δεξί μπακ, γουστάρεις. Γουστάρω. Φαμπιάνο και Μπρόνσον το Σουηδό, γουστάρεις στόπερ. Θα τους δούμε, δίδυμο. Λούμαρ αριστερό μπακ. Χειρότερος από τον... Χειρότερος από τον... Σάγκητς. Από όχι, τον άλλον. Τον... Καλύτερος. Τον Κανέα, όχι, χειρότερος. Πώς τον λέει τον αριστερό τον μπακ. Τον Κανέα, τον Κανέα. Χειρότερος από τον Κανέα αποκλείεται έναν. Πάμε παρακάτω. Α, ναι, χειρότερος αποκλείεται έναν. Σωστά, πολύ καλά. Γιατί νόμιζα με είπες ότι είναι χειρότερος. Όχι, ρε. Και τρόμεξα. Όχι. Λοιπόν, στο κέντρο πλέον με τον Ενδιαγέ που πήραμε, Ενδιαγέ, άρα θα παίζει ένας εκτός Σάστα ή Τζέκο μαζί με Ενδιαγέ. Στείλε στη Μακρόνισο το Ματίγια. Κατευθείαν. Ο Ματίγια είναι να το κρατάμε να μπαίνει ένα 20 λεπτό να κρατήσουμε μπάλα. Σωστό. Ωραία, το πιο ωραίο που είπες. Σωστό. Συνεχίζουμε. Στα φτερά. Μπρούνο Γκάμα Ιμπερτόλιο, Ματέο ή Μαντσίνη. Σωστό. Ή Τούρμπε. Και περνάμε. Προωθημένος η Τούρμπε και μπροστά Καμαρά. Βάθος μεγάλο. Ο Μαδάρα. Βάθος, έχει και βάθος. Και πάγκο έχει Σκουέστα, Σιαμπάνι, Τσάκη, Δελιζή, Συμπεναλουάν, Γκανέα, τον 26 που λέει ο Στέφανος, Χαϊρόβιτς και Μάνο. Είμαστε καλοί. Πολύ καλοί. Τώρα, θέλω, σε παρακαλώ πολύ, επειδή είναι και η τελευταία εκπομπή σου και ξέρω ότι σε παίρνω μία φορά το χρόνο και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, σε σέβομαι και με σέβεσαι. Θέλω να αφιερώσω ένα κομμάτι σε αυτούς που ρωτάνε που βρίσκει λεφτά ο Άρης και παίρνει τέτοιους παίκτες, 5,5 εκατομμύρια μεταγραφή, τσακ μπαμ. Ναι. Η καλύτερη ομαδάρα που παίρνει τους καλύτερους παίκτες. Ναι. Απλά το κομμάτι είναι από τις Ρόζα Κρίδες και έχει και κάποιες βομολογίες. Σας παρακαλώ, μην το πάρετε προσβλητικά για αυτούς που λένε που βρίσκουμε λεφτά και μην με κόψετε. Οκ. Οκ, μπορώ να τα αφιερώσω, πάμε. Τις βρισιές να μην πεις. Πάμε. Όχι τις βρισιές όμως. Πάμε. Άντε, περίμενε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Το τρελό, ρε. Πόσες μπύρες πίνει την ημέρα, να πούμε. Βεργίνες. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Γεια σας, αγόρια. Σταύρος από Αθήνα, ΑΕΚ Λιούπολη. Καλησπέρα. Κωστή, δώσε λίγο ήχο, λίγο. Έλα, αγόρια. Έλα. Πήρα να πω δύο πραγματάκια μπάλα και να πω την άποψή μου για τον Κουντέ, τον οποίο τον είδα από την πρώτη φορά από τα στιγμιότυπα με την FC Μπακού. Δεν στο είπα, Κώστα και Γρηγόρη, την προηγούμενη φορά. Ο Κουντέ, εγώ που τον είδα, ρε παιδιά, αυτός είναι. Σίγουρα δεν είναι κεντρικό χαφ. Τι κεντρικό χαφ, Κουντέ. Τέλος. Πάτα τέλος. Κόβει, τι κάνει. Χτιστός. Ο Κουντέ είναι σαν να βλέπω εξτρέμ, σαν να βλέπω τον Τραωρέ της Γουλς το παιδί. Μπράβο. 3-4-3 έξω δεξιά. Άντε να συγκλίνεις και καμιά φορά. Μέχρι εκεί. Όχι να ξεκινάς τη δουλειά σου να είναι να παίρνεις ονομαχίες στον άξονα, αφού δεν το έχει το παιδί αυτό.
Έχει φοβερό να βγει στο transition πολύ γρήγορα, αλλά τι, έτσι θα πάρει παίχτη, δηλαδή για τα τελευταία μισά ώρα των παιχνιδιών θα πάρει παίχτη. Δεν μιλες. Έχει στοιχεία χαφ κεντρικού. Με τίποτα. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ σου λέω, του δίνω ένα περιθώριο, γιατί πέρσι και ο Εμβιλά δεν είχε ξεκινήσει τόσο δυνατά. Εντάξει, και στο... Ναι, αλλά ο Εμβιλά φαίνεται ότι είναι παίχτη άξονα κεντρικό χαφ. Ναι, κάνει ναι, ναι, ο άλλο ναι, ναι, δεν ναι. είναι. Ο άλλο είναι πιο πολύ φτερουγό. Δεν είναι χαφ κεντρικό. Ναι, ναι. Αφορώ πώ τον έχουν για τέτοια θέση. Θα δείξει, μπορεί να κάνω λάθο, αλλά επειδή έχω δει πολλού παίχτε. Δεν κάνω εύκολα δηλαδή να πέσω τόσο έξω σε παίχτη. Να είναι... Αυτός φαίνεται ότι είναι πιο πολύ εξτρέμ. Δεν έχει ένα αυτό. Μετά για τον Μιχαηλίδη που σας είπα προχτές. Γιατί εγώ θέλω τους νέους παίχτες που έχουν μελλοντική, φαίνεται ότι πάνε για να ανέβουν μελλοντικά. Δεν τους πυροβολάμε. Γιατί το λέω. Γιατί αν ο Παπασταθόπουλος, το θυμάστε 17-18 χρόνο στην ΑΕΚ. Το θυμάστε τη Λιγορή. Ναι, φυσέκι, φυσέκι. Αν ο Παπασταθόπουλος ήταν στον ΠΑΟΚ π.χ. τον Τωρινό ή στην ΑΕΚ την Τωρινή, τι θα λέγαμε ότι υστέρησε. Μ' αρέσει, δεν έχει τέρμα. Δεν έχει αριστερό μπακ, δεν έχει δεξί μπακ, δεν έχει εξάρι, δεν έχει οχτάρι, δεν έχει εξτρέμια. Θα κρίνουμε τον παίχτη σε ένα τέτοιο σύνολο τραγικά κακοφτιαγμένο με τίποτα. Και τον είδε τον Παπασταθόπουλο έπαιξε. Με αριστερό μπακ υπαρκτό, με δέλα πίσω, με τέρμα καλό, το μάχο. Δεξί μπακ δεν είχε. Με κόφτη Ζήκο. Με Ριβάλντο. Ριβάλντο. Μπλάνκο. Δηλαδή, καταλάβει, ανεβαίνει 50% το παίχτη. Δηλαδή, τον Μπουζού και εγώ και αυτού δεν του κράζω τα παιδιά. Είναι σε μια πολύ κακή ομάδα. Που εννοώ κακή. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός παρελθόντος και δεν ανεβαίνουν αυτοί παραπάνω. Δηλαδή, αν είχαν ένα καλό ρόλο, τα παιδιά θα δείχνανε πολύ παραπάνω. Ο Μιχαηλίδης, ο 3-4-3 του Φερέιρα διακρίθηκε. Πολύ, με Γιαννούλη, με Γιαννούλη. Βέβαια, γιατί και ο Γιαννούλης στα μεγάλα τα μάτια εκεί τα έκανε. Γιατί σου λέω, έχω το κεφάλι μου πίσω ήσυχο. Όχι, κάλυπτο Μιχαηλίδης από πίσω. Ναι, ακριβώς. Τα έχετε πει κι εσείς. Δεν αντίγω. Ναι. Αυτά πρέπει. Ομοιότητα, Κώστα, το ξενάκι, ο οποίο δεν τον θυμάμαι όνομα. Ποιονά? Τον ηθοποιό, τον Ξενίδη ή Ξενάκη. Τον ηθοποιό ή Ξενίδη, το μπερδεύω. Αυτό όπου είπε πριν. Ξενίδη. Ξενίδη. Ίδιο με τον Σβέγκορα Νέριξο, ρε. Ίδιο. Και με τον Χάρη Δημαρά μοιάζει λίγο. Ο Σταύρο Ξενίδη. Τον Νέριξο μοιάζει. Άντε, φιλιά, παιδε. Καλή, καλή συνέχεια. Γεια σα. Πάμε. Γεια σα, καλησπέρα. Καλώ αξίδε μαζεμένοι βγήκατε, βλέπω. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό. Νεαρέ ο Νιενκούρου που αγόρασε ο Ολυμπιακός είναι καλός. Έτσι λένε, να τον δούμε. Τον αγόρασε 5 εκατομμύρια. Αλλά Κωστή, σήμερα έμαθα ότι μία τραγουδίστρια που μου ήταν συμπαθής είναι στα τελευταία της. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω αν είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Η Λιζέτα Νικολάου. Τι έπαθε αυτή? Μεγάλη είναι. Λιζέτα Νικολάου, την ξέρω. Καρκίνο. Καλά, εντάξει. Εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς τώρα, Λιτζέντα Νικολάου. Ναι, όχι. Θεσσαλονικιά είναι αυτή. Δεν την ξέρω. Όχι. Σ' άρεσε. Λοιπόν, πολύ νωρίς, ρε παιδιά, να βγάλετε συμπεράσματα για τις ομάδες από τα πρώτα παιχνίδια. Εγώ τις ελληνικές ομάδες θα τις κρίνω από τον Οκτώβριο και μετά. Τι πουλιά πιάνουν. Πολύ νωρίς είναι, ρε παιδί μου. Και για παίχτες, με δυο παιχνίδια τους αποθεώνουμε ή τους βγάζουμε σκάρδους. Κάντε λίγο υπομονή, ρε παιδί. Σωστό είναι αυτό. Εγώ αυτό είπα πριν. Ο Κουντέ μπορεί να μην πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις, αλλά και ο Εμβιλά πέρσι μετέπειτα εμφανίστηκε. Φτάσου, ρε κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Τον Καγκαβά δηλαδή και τον Εσίτη πρέπει να το δούμε τον Οκτώβριο. Όχι, συγγνώμη, δηλαδή. Τον Καγκαβά τον ξέρουμε και από πέρσι. Τον Αραούχο δηλαδή δεν ξέρουμε ότι είναι αλκόλα. Κοίταξε, αυτά που βγάζεις για διαφήμιση, για δυσφήμιση, εντάξει, και για την πλάκα, δηλαδή τα πίνεις μαζί του ή τον είδες να πίνει. Δηλαδή πρέπει να το δω να πίνει, δεν μπορώ να μάθω. Τι να μάθεις, λάθος σε πληροφορούν. Δηλαδή, γάλα πίνει, βλάκας, καρνέζον πίνει. Πρώτος κόρες, πίνει και εκεί. Δεν τον είδες ότι ήταν χλωμός. Έλα βρε τώρα. Οι ιατρικές διαγνώσεις θα κάνουμε. Δεν τον είδες ότι ήταν χλωμός. Το Μάνταλο, 3 χρόνια δεν τον βλέπεις ότι δεν μπορεί. Δεν τον βλέπεις. Είναι ο Μάνταλος. Ναι. Ο Μάνταλος είναι άξιος συγχαρητηρίου που με 2 μηνίσκους χειρουργημένα πόδια αποβίβει και αυτό που αποβίβει. Εντάξει. Πάρε εσύ στη δουλειά σου ένα χειρουργημένο, σε κάνει δουλειά. Η ΑΕΚ είναι σε μεταβατική περίοδο και θα είναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει η τετράδα άμυνας της ΑΕΚ. Ξέρεις τι μου θυμίζει η ΑΕΚ. Το Ζαφυρόπουλο την ομάδα μου θυμίζει. Εντάξει. Τι εντάξει. Θα το δούμε. Άμα
Περνούσε στο Χαριλάου και έτρωγε τρία η ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου. Τρία! Θα το δούμε, βρε! Ισοφάριζε, ισοφάριζε με τον Μαύρο και τον Αζίζογλου στο 90. Δεν μου λε, τι! Ο Άρης του Ζαφυρόπουλου με την ΑΕΚ. Πόσες νίκες έχει μέσα έξω. Η ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου έχει. Θες να ακούσεις. Άκου. Άσε την ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου. Θες να ακούσεις την ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου τι έχει. 6-0 με Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκι, θύρα 7. 6-1 με ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 5-0 με ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 3-0 με Άρη στην Κατερίνη, ήμουν στο μάτς. 0-2-2-2 στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου. Τέταρτη και καταϊδρωμένη. Τέταρτη και καταϊδρωμένη. Αυτή την ΑΕΚ βλέπω ότι έχει φέτος. Ο ΠΑΟΚ 10 χρόνια στη δεκαετία του 60, μία νίκη έχει στην Κατερίνη, δύο ισοπαλίες. Α, στη δεκαετία του 60, γλυκό αγόρι. Α, στη δεκαετία του 60. Ζαφυρόπουλος. ΑΕΚ, γέλιο μεγάλο. Κόντεψες να πέσεις κατηγορία με το χάλαμα. Κόντεψες να πέσεις κατηγορία με το χάλαμα. Λέω μια σούμα κάνε. Για να δείτε πόσες φορές πέρασαν από εδώ από την Κατερίνη όταν ήμασταν στην Αλφα Εθνική Ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, γεια σας. Καλή συνέχεια. Γέλιο μεγάλο. Η ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου. Εξάρες, πεντάρες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εξάρες και πεντάρες και τεσσάρες έτρωγε. Το Σπύρο τον Οικονομόπουλο, τερματοφύλακα τότε. Εντάξει. Άντε μπράβο. Μετά του Μπάρλο. Πέρασες μια οκταετία μέχρι να έρθει το πρωτάθλημα του 88. Πέτρινα χρόνια είχε η ΑΕΚ. Άντε μπράβο. Πήρες ένα κύπελο με τον Βασάρα να κατακρεουργεί τον ΠΑΟΚ. Απορώ οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ο Βασάρας λέει. Ποιος Βασάρας. Ήμουν στο μάτς μέσα. Εγώ που δεν ήμουν ΠΑΟΞΙΣ ήθελα 15 χρόνια να μπω μέσα τον Δύρο. Τον Βασάρα. Εγώ που δεν ήμουν ΠΑΟΞΙΣ ήθελα να μπω μέσα τον πλακώσω τον Βασάρα. Αν ήμουν 16 χρονών είχα μπει μέσα. Δεν γλίτωνε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε. Πάμε επόμενη. Καλησπέρα, ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρκούδα. Πού ζεις, ρε. Πού... Τελευταία μέρα, γιγατόλυρα. Άκου να σε πω. Το όνομα μετόδοσης αυτό εσύ. Μια μέρα που σταμάτησα κάτω το σπίτι και σε ρωτούσα τι κάνεις. Που ήσουν παρκαρισμένος. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Έχω καιρό να σε δω. Ναι, τι να κάνουμε, η δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι όταν υπάρχει θέλω δουλειά. Να... Μπράβο. Θέλω να πω σε αυτόν τον Αθηναίο που πήρε το πρωί τον Περιπτερά που σε πένευε ότι έχει δίκιο. Πρέπει να σε φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Κόρη, εγώ είμαι 36 χρονών, αυτοδημιούργητος. Ούτε πήρα να σε γλύψω, ούτε να σε ανεβάσω, ούτε τίποτα. Να σε χαίρεται η κόρη σου που τα λες έτσι ωραία, είσαι σαν ένας από εμάς. Απλά, τι να πω, υπομονή και δύναμη να σε δίνει ο Θεός φυσικά, να μπορείς να τα λες, γιατί είσαι ο μόνος, όπως είπε το πρωί, επώνυμος ας πούμε, που ανοίγει το στόμα σου και τσαλακώνεσαι. Δυστυχώς αυτή την πόλη, την Ρουφιανούπολη, είμαστε όλοι κοιμισμένοι, δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια και θα με λείψεις πολύ. Εντάξει, μπορεί 2 εβδομάδες κι εγώ. Πάω κάνω λίγο τζόκινγκ παραπάνω, λίγα βάρη παραπάνω. Κλείνει και το γυμναστήριο ο βρωμοδάσκαλος. Εντάξει, κάνει φοβερό γυμναστήριο ο δάσκαλος. 1000 τετραγωνικά. Βάρη, box. Γκραβ μαγκά έχει βάλει βράδυ. Χαμός. Χαμός. Αλλά κλείνει και αυτός ο άνθρωπος 2 εβδομάδες. Οπωσδήποτε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Τι έγινε. Ωραίο. Μ' ακούς. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο γυναικείο. Μ' ακούς. Ναι, ναι, ναι. Σ' ακούμε. Ναι. Γυναικείο ποδόσφαιρο παίζει. Είπα μια τώρα, μια στα χαμνά και μπορεί να σου δει. Σταμάτα, ρε. Αυτό βγήκε να πει. Μάλλον. Με χαλασμένο πνευμόνι. Ο Θεέ μου γλυκέ. Πάμε διάλειμμα. Ναι. Να πιει και μείνει λίγο νερό. Πάμε. Έλα μωρή φουκαριάρα. Πάμε. Και εδώ είμαστε, επιστράψαμε φούλοι γραμμές. Καλό, να είναι φούλοι γραμμές. 7 του μηνός. Πόσο, 7 έχουμε. 6. 6. Ωραία. 6. Πάμε κόμμο. Πάμε. Πάμε κόμμο. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, όλα καλά. Καλά, δυνατά.
Λίγο δύο θέματα να ρωτήσω, γιατί πριν περίμενα κάνα τέταρτο και με κόψανε λόγω διαλύματος. Α, συγγνώμη, ναι. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, πρώτα για το Μέση. Βασικά είμαι Αργιανός και Μπαρτσελώνα. Ναι. Πρώτα για το Μέση μια ερώτηση. Επειδή διάβασα όλο το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, δεν άκουγα. Πώς έγινε η όλη φάση με τα τηλεοπτικά, τη Λα Λίγκα κτλ. Ήθελε να υποθηκεύσει η Λα Λίγκα γιατί τα... Για 50 χρόνια. 40. 50, τώρα, ναι, τέλος πάντων, τη συνέντευξη του Λαπόρτα διάβαζα τώρα, ναι. Γι' αυτό. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στην Μπαρσελόνα? Γιατί δεν τον πούλησε για να έχει έσοδα για να αγοράσει παίκτες. Δηλαδή, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα? Καταρχήν, ο Μέση είχε ζητήσει στο τέλος της περίοδου μεταγραφές, καλές μεταγραφές. Το θυμάσαι αυτό? Ναι. Λοιπόν. Τώρα, αυτές οι μεταγραφές που ήρθαν ο Ντεπάι και όλοι αυτοί, θα είναι χωρίς το Μέση. Αγκουέρο και τα λοιπά. Ναι. Ο Μέση τι βλέπετε να γίνεται? Τι βλέπουμε? Η Μπαρτσελόνα που πιστεύω... Πώς θα τραβήξει μπροστά η ομάδα? Ρε, εσύ ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρεις? Δεν βγήκε νέος Μέση. Δεν βγήκε νέος Ρονάλντο. Βγήκε ένας Χάλαντ. Και ένας Εμπαπέ. Ο οποίος παίζει στη Γαλλία. Δεν βγαίνει. Το Χάλαντ πώς να τον προσελκύσει η Μπαρτσελόνα? Όχι, δεν τον χρειάζεται για να αντικαταστήσει το Μέση. Ο Μέση δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Δεν είναι σεντερφόρ. Ποιο δεν είναι σεντερφόρ? Ναι, παιδί μου, ονόματα θα είναι ο Χάλαντ, εννοώ. Ναι. Δεύτερο ερώτημα. Στον Κωστή πιο πολύ, γιατί θέλω τη δική του άποψη. Σχετικά με τα φιλικά που είναι να παίξει ο Άρης την επόμενη εβδομάδα και έχουν πουληθεί μέχρι στιγμής 3 εισιτήρια μόνο. Και πολλά είναι. Ο Καρυπίδης ανακοίνωσε ότι σε αυτούς τους 3 που αγόρασαν εισιτήριο δίνει διαρκείας τα επίσημα. Ναι. Πώς το κρίνεις εσύ αυτό το πράγμα? Γιατί 15 ευρώ γενική είσοδος για να παίξει με το Βόλο, το λες τουλάχιστον κορυδία. 15 ευρώ να δω τον Άρη με το Βόλο φιλικό, 15 Αύγουστο να πούμε, ναι. Δεν τα δίνω με τίποτα. Δηλαδή γίνονται κάτι πράγματα στα οποία λες, ρε γαμώτο, και θέλουμε να πάμε γύρω τον δεξιό. Ποιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, πουλάκι μου, για να έχει εισιτήρια? Ποιος? Την άλλη εβδομάδα... Την άλλη εβδομάδα δεν θα υπάρχει ψυχή. Θα πάω να δω τον Άρη με τον Βόλο. Ποιος? Να το ξέραμε τουλάχιστον να παίρναμε μα, να... Μα τα φιλικά που γίνονται αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι... Κοίταξε, 15... Πάμε 15 Αύγουστο και 21 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σου λέει τα κρατάω για το πρωτάθλημα. Λογικά είναι. Λογικά δεν παίρνει με τα φιλικά. Θα μπορούσε να κάνει ναι. Άλλη Στάσου, θα μπορούσε να κάνει άλλη μαγιά ο Καρυπίδης. Να πει 20 ευρώ στο μάτς το πρώτο που παίζει ο Άρης. Με ποιον παίζει? Εδώ παίζει με τον Όφι. Εδώ παίζει, ναι. Ωραία. Τα δύο φιλικά και το μάτς με τον Όφι 20 ευρώ. 20 ευρώ ή 15 ευρώ τα τρία μάτς για να έχει κόσμο με τον Όφη. Να τα κάνει ένα πακέτο. Να τα κάνει ένα πακέτο. Ναι, ισχύει. Ο Ζουμπούλης τον ενημέρωσε να το κάνει αυτό για ο Τζαλντίδης. Δεν νομίζω. Ποιος είναι ο επικοινωνιολόγος του που πήγε και έκανε τέτοια ιστορία μες στο κατακαλό καιρό? Τα φιλικά. Θες να κάνεις φιλικά, ωραία. Τα τρία φιλικά, τα δύο φιλικά και το μάτς με τον Όφη 15 ευρώ. Ένα και τελειώνει ιστορία. Τα χώραζε ο κόσμος, το δελεάζεις. Και 5 ευρώ. Άκου τι θα έκανα εγώ. Και 5 ευρώ για τον Οριόλ συμμετοχή να πληρώσουμε τα μαμισιάτικα των κυρίων σουπεράδων δεκαετίας 80-90 και των κυρίων παραγόντων του Άρη. Αλλά επικοινωνιολόγο ο Καρυπίδης έχει τον ίδιο με τον Μητσοτάκη. Το Ρωμανό δεν έχει. Ένας, μιλάμε για τρέλα τώρα. Ο Ρωμάνος λέγεται. Ναι. Ο κιθαρίστας. Δεν υπάρχει. Ρωμανός. Πείτε μου και λίγο για το Center for από τη Φούλαμ που είναι να έρθει για να κλείσουμε. Πώς θα βλέπετε, θα κλείσει η ιστορία? Εάν κλείσει, κλείνεις μια μεγάλη τρύπα μπροστά. Καλά τον υποδέχεσαι. Αυτό είπε, τώρα θα έχει, είναι μεταγραφή μάτω, αεροδρομίου. Ναι. Αυτό θα είναι η μοναδική μεταγραφή αεροδρομίου, τα λέμε. Αν έρθει αυτός. Τι σου λέει, ταλαιπωρούμε με τον έναν. Ο άλλος είναι καλό παιδί, δεν τα βάζει. Κοίταξε τώρα, ναι. Ο Μάτζιος αρχίζει να διαχειρίζεται ένα μεγάλο ρόστερ με πολλά ονόματα. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Είναι ο Ιτούρμπε. Είναι τώρα ο Καμαρά. Αρχίζει και πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαχείριση και στο ποιος θα παίξει.
πόσοι αγώνες θα είναι. Εντάξει, μπορεί, δεν έχει ο Άρης με μάνατζερ ηλίκια και τέτοια, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Εντάξει, διαχείριση αποδυτηρίων. Εντάξει, σωστά. Δεν έχει και πάλι ανθρώπους ο Άρης παίκτες. Δεν έχει τσογλάνια. Ο και Καμαρά είχε ένα περιστατικό στην προηγούμενη ομάδα με τον Μίτροβιτς, με τον Ρανιέρη, με το πέναλτι, ένα καυγά. Εντάξει. Εντάξει, τι είναι και εσύ, στο Δελασάλ πάνε. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, ναι. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από Ολλανδία, τηλεφωνώ, Κωστή. Κάντε. Εξόριστος, εξόριστος. Ποιο μέρος Ολλανδία. Ουτρέχτ, σας έχω ξαναπάρει, παιδιά. Εξόριστος, έτσι σε λέω, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αύριο κατεβαίνω. Εσύ κατεβαίνεις δηλαδή, εσύ κατεβαίνεις μόνο διακοπές, έτσι. Ναι, ναι, όσο επιτοπλίστων, ναι. Αυτό είναι. Αλλά και τώρα, ρε Κωστή, με αυτά που βλέπω, ρε φίλε, κατεβαίνω και έχω ψάξει να πάω για εθελοντής κάπου. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Να μην πας πουθενά, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Πάμε πεθάνεις για αυτούς τώρα εδώ, τους οικοπεδοφάγους. Φρειάσαι με καημένο εθελοντής. Θα πληρώσει ο Μητσοτάκης να πάμε. Τα έδωσε στους καναλάρχες, να πάω καναλάρχης. Πάω Λαφούζος να τη σβήσει τη φωτιά. Πάω Μαρινάκης να τη σβήσει τη φωτιά. Πάω εγώ τώρα με 3.60 πάω κάτω τον εθελοντή, τον ήρωα, μωρέ. Ας πάνε οι παπάδες. Ας πάει η εκκλησία που τα πήρανε. Μαζί σου αυτό. Καλά, εντάξει. Ας πάνε οι κλινικάρχες να τη σβήσω τη φωτιά. Εγώ να τη σβήσω. Δεν θέλω να ακούω τη λέξη εθελοντής. Δεν θέλω από νέο άνθρωπο να λέει τη λέξη εθελοντής. Ό,τι κάνεις θα πληρώνεσαι. Εθελοντής. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Για μένα. Τέλος, εθελοντής. Πόσα εκατομμύρια έδωσε στους κλινικάρχες. Έδωσε. Έχει δώσει. Ρε, τώρα. Εντάξει, ας πάω για Κουνάκος να τη σβήσει τη φωτιά, ρε. Τη σβήσω εγώ, πάω κάω εγώ. Δεν σας άκουσα από όλη την ώρα, γιατί δουλεύω κιόλας παράλληλα. Δεν σας άκουσα την ώρα. Έχω μια απορία όλα σε αυτές τις μέρες. Γίνεται τη τρελή γενικά στην Ελλάδα. Έχεις ακούσει από κάποιον λεφτά να προσφέρει κάτι. Ποιος θα προσφέρει. Ο μόνος που τα προσφέρει εσύ που λες είμαι εθελοντής. Κάτσε στην Ολλανδία. Άκου τώρα. Στην Αιτζίαν έδωσε 120 εκατομμύρια. Ας πάει η Αιτζίαν να δώσει δυο τζάμπο και να πετάξει νερό από πάνω. Άλλος. 30 εκατομμύρια στους κλινικάρχες. Να πάει ο κύριος Κατσάρκας και ο κύριος Λιακουνάκος να τις σβήσουν. Τι 82 εκατομμύρια στα ΜΜΕ. Σαβίδης, Μαρινάκης. Θα επέστρεψε ο Μαρινάκης. Ναι, πώς το λέει τον άλλον. Αλαφούζος. Λοιπόν, 13,5 εκατομμύρια στα κόμματα. Γι' αυτό δεν μιλάει ο. Κάνει ένα πισινό 400 στρέμματα ο Τσίπρας. Να πάει τη σβήσει ο Τσίπρας στη φωτιά. 11 εκατομμύρια στα διόδια. Να πάει όπου του γεραπετρείται ο Πεθερός να σβήσει να σβήσει τη φωτιά. Πάντως, έλα εδώ τώρα. Πάντως. 80 εκατομμύρια σε εφοπλιστές. Μαζευτείτε οι εφοπλιστές να σβήσετε τη φωτιά. Αντιπυρικά αυτό, έργα ναι, και εκκλησία. Άστα. Ή το άλλο εσύ. Εσύ ρε Γρηγόρη που σας ακούω και είσαι και το έτσι των social και όλα αυτά τα κοινωνικά και τα ναι. Lifestyle. Δεν σε τρελαίνει σαν νέο άνθρωπο να βλέπεις τέτοιες ώρες να ανεβάζουν stories οι διάφοροι influencer, τι ωραία που περνάνε παντού. Όχι ρε φίλε, με συγχωρείς. Πρέπει να είμαι εγώ ενοχικός που σε 10 μέρες άδεια θα πάω κολυμπήσω κάπου. Και δεν είναι ενοχικοί όλοι αυτοί που τα πήραν από το Μητσοτάκι και δεν κουνιούνται. Πρέπει να είμαι εγώ ενοχικός, ρε. Πρέπει να μου δημιουργήσετε εμένα ενοχικότητα που θα χαμογελάω σε μια φωτογραφία, μωρέ. Πλάκα με κάνετε, μωρέ. Πρέπει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή να είναι ενοχικός που γελάει στο Facebook. Άλλο είπε. Αυτό λέει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό λέει. Όχι. Άλλο είπε. Μήπως πρέπει να κάνω με τη σάκαρη προσευχή να σβήσει φωτιά. Ρε δεν μας παρατάτε λέω εγώ με σημεριά. Δεν μιλάω για σένα. Δεν λέω για ότι το πες για μένα. Δεν το είπα ότι το πες για μένα παλικάρι μου, όχι. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ είσαι ένας απλός άνθρωπος. Ο άλλος το παίζει influencer. Άρα υποτίθεται ότι αυτός είναι για να βοηθήσει. Και τη στιγμή που καίγεται ο τόπος, αντί να βοηθήσει. Δεν με πειράζει ο influencer. Δεν με πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε, μην κάνεις σαν πατέρα σου μιλάω. Μην κάνεις καμιά βλακία και πας εθελοντής. Κοίταξε τον εαυτό σου και θα πάρει κανένα τρελό καρτό από το στρατό. Μην πας φαντάρος και τράβα στην Ολλανδία να οικονομήσεις. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, φίλε. Να κοιτάζετε καλό ταξίδι να έχεις. Ας τα ήρω ηλίκια. Κοίτα να είσαι γερός δυνατός εκεί με τη μάνα σου, την κομμενά σου, τον πατέρα σου. Άσε τα ήρω ηλίκια. Σπάει Λαφούζος με το Σαβίδι και το Μαρινάκι να σβήσουν τις φωτιές. Άντε μπράβο. Πάω εγώ το παιδί μου εθελοντή να το χάσω. Ήρω να τον κάνω. Άντε μπράβο. Χαίρετε.
Καλησπέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Μήπως πρέπει, συγγνώμη, να σας ζητήσουμε συγγνώμη που γελάμε κιόλας. Ε, στο Facebook. Να είμαστε ενοχικοί. Βάλατε 50 εστίες φωτιές οικοπεδοφάγη και πρέπει εγώ να κάνω το στεναχωρεμένο τώρα. Λέγε ρε φίλε, Γεωργιάδης είσαι. Έλα, εγώ είμαι. Εγώ τι να κάνουμε, ρε Ραπτόπουλε, δύο εβδομάδες θα ξεκουραστούμε και εμείς, να και εγώ μαζί σου, είδες, για να είμαι αγωνιστικά, να είμαι έτοιμος, κατάλαβες. Ό,τι κάνει ο προπονητής, κάνει και αθλητής. Σωστό. Κάθε λίγο μισό λεπτό να βάλω, γιατί είναι τώρα, βάζω λίγο το πλυντήριο, ρε. Μέχρι να βάλω τις γραμμές, περίμενε λίγο ένα λεπτό. Εντάξει, βάλω το πλυντήριο. Το πλυντήριο, γιατί μέχρι να πιάσουμε γραμμή, εντάξει, να μην κάνω να κάνω ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν. Εγώ πήρα να πω τελευταία εκπομπή, εντάξει, ήθελα και το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Μπάκα να τον υποστηρίξει εκεί, να τον πω, ήταν πολύ καλός όλη την εβδομάδα. Φαντάσου, έβαζα εξυπνητήρι για να σας ακούσω όταν ήτανε. Ευχαριστούμε τον Κωστή Ραπτόπουλο, μας κράτησε παρέα να επιστρέψει δυνατός, σαν την αρμάδα του Ιβάν Σαββίδη που θα σαρώσει τα πάντα φέτος, με 30 εκατομμύρια από πωλήσεις. Θα επενδύσει, να πούμε, να πάρουμε και το Μέση. Πάντως λεφτά ακόμη δεν έχει βάλει. Πόσα είναι τώρα, μ' ακούς? Σ' ακούω, Γεωργιάδη μου. Ναι, πόσα έχει βάλει τώρα, 12 ο Τζόλης, 8 ο Γιαννούλης και 10 τηλεοπτικά, 30 εκατομμύρια. Και έχουμε Καντουρί και Μπίσεσβαρ. Και μπήκε ο Μπίσεσβαρ και άλλαξε και το μάτς κιόλας. Τι να κάνουμε. Ωραία τα λες, σε φόρμα είσαι. Σε φόρμα μεγάλη. Θα πάρουμε το Μέση τώρα, δύο χρόνια, πόσο, 15 χρόνια. Σε θέλω τώρα που είμαι ελεύθερος. Στην Κυριακάτικη Μαρμίτα θα έχεις και Ολυμπιακό απέναντί σου, θα είναι ωραία. Εγώ σ' αγαπώ πολύ, απλά θέλω να δώσω μια συμβουλή τον Γρηγόρη τον Μπάκα, τον Γρηγόρη που δεν κάνει σαρδάμ. Θέλω να το δώσω μια συμβουλή, να τον ακούσω τον Ραπτόπουλο να είναι δάσκαλος. Είναι δάσκαλος, το μόνο που να μην τον ακούσει είναι στις γυναίκες, γιατί θα γίνει χειρότερος και από μένα. Φύγε να ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς. Ναι, πάω χρήσιμο εγώ. Όσο κάποιος κύριος πήρε για τη Λισέτα Νικολάου. Ναι, δεν την ξέραμε την κυρία Νικολάου. Όχι, την ξέρω. Εγώ ήταν συνάδελφος μου. Ναι. Η Λισέτα Νικολάου γεννήθηκε στην Καλαμαριά, μεγάλο στην Καλαμαριά. Και λέει, δεν, το καλλιτεχνικό τη ήταν η Λισέτα Νικολάου. Ελισάνδρου Κατσικαρίδου είναι το κανονικό τη όνομα. Κατσικαρίδου, το όνομα καριέρα δεν κάνει. Λοιπόν, γνωστή, κοίταξε τώρα. Αυτό τελείωσε. Σου λέει ένα συνάδελφο που δούλεψε και μαζί τη. Το όνομα το. Άκου να δει. Σαν όνομα την ξέρω τη Λισέτα Νικολάου, αλλά δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, α πούμε. Ήταν πριν 20 χρόνια και ήταν μια δόση στην πρώτη γραμμή. Αυτή με το Σωτήρι Τζέντο και με αυτού τραγουδούσε. Με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, γιατί ήταν και στα Ποντιακά αυτή, τα ναι. Ούτε και Ποντιακά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ένα καλό όνομα, τέλος πάντων, ήταν μέσα στις μεγάλες. Το όνομα πασίγνωστο, είναι πολύ γνωστή, εντάξει. Ελισάβετ Κατσικαρίδου είναι το όνομά της, γεννήθηκε και μεγάλο στην Καλαμαριά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πέρα αυτή η Αθήνα για καλλιτεχνικό. Είναι μεγάλη αυτή η γυναίκα. Είναι, δηλαδή, 70 είναι. 70 δεν είναι μεγάλη, πολύ. Δεν είναι. Με την Ουάρδα τι γίνεται τώρα, γιατί άμα είναι η Ουάρδα δεν μπορεί με διαρκεία. Δεν το θα πάμε στο γήπεδο. Τώρα, ο Ουάρδα ήρθανε στον ΠΑΟΚ φέτος ή το δώσανε. Το διώξανε. Το διώξανε. Ναι. Και αυτοί που παίζανε υποχρέωση εκεί στην Ελλάδα ήταν καλύτερη από τον Ουάρδα. Τρίχες. Μια ερώτηση κάνω εγώ τώρα, σαν άνθρωπος πολίτης. Τρίχες. Ντροπή δεν έχουν. Πήρε τόσα λεφτά στου άλλου που και δεν κάνει μια σωστή μεταγραφή. Και τον καλύτερο πέσει τον στέλνει και πάει. Έχει τρέλες. Και α έχει τρέλες, τι μα νοιάζει μα αν είναι όλα τα τρέλες. Στο γήπεδο μέσα δεν κρατούσε την μπάλα. Έκλεισε γλυκό αγόρι. Καλό μεσημέρι να έχει. Και να προσέχει τι ζέστες. Σε άκουσα λίγο μεγαλούτσικο. Μάλιστα. Καλά. Μάλιστα, κύριε. Γεια σου, Κωστίκα. Καλώς τον. Γεια σου και το φίλο του Γρηγόρη τον Μπάκα. Καλησπέρα. Του Μπαγγελκή. Τι παιχτάρα δεν βγάζεις, ρε Κώστα.
Γεια σου, ρε Μπάκα, σε παρακαλώ. Ο Κομωτινή. Ο Πάθραξη με. Έλα, ρε Πάθρακη, κάρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενο που άκουσα τον Κυρκώστα από την Κατερίνη, που ξέρει ο άνθρωπο χίλια κιλά μπάλα και δεν τον αφήνεται να ολοκληρώσει τα λεγόμενά του. Ο Κυρκώστας μιλάει με ντοκουμέντα. Ο Πάνθρακ μιλάει με ντοκουμέντα. Και όταν ακούω στο ράδιο το ελληνικό να μιλάνε για Μπαρτσελόνες και για Manchester United και δεν ξέρω τι, τρελαίνομαι. Εδώ έρχεται το πρωτάθλημα στις ομάδες μας και με μιλάτε γιατί. Τι με νοιάζει εμένα η Μπαρτσελόνα, ρε. Να μην πω τώρα. Μη. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚΣΙΣ, είχα πει για τον πέρσι. Για τον Τζόλι όταν έπαιξαν τότε με την Μπενφίκα και με την τουρκική την ομάδα. Την Μπεσίκτας. Ότι η αξία του είναι 20 εκατομμύρια. Μετέπειτα βγήκα και είπα ότι έκανε δύο limit down. Σημαίνει πήγε στα 9.800 με τον Πάτραξ. Ακρίβεια σας βγάζω. Σωστό. Αυτή τη στιγμή άμα πάρετε 12 εκατομμύρια. Λοιπόν και με 10% μεταπόληση. Λοιπόν 12 και 10 άμα πουληθεί έστω και 30 παίρνετε 15. Το τυλίγεται με ένα χρυσό χαρτό και βάζεται έναν από εκεί από την ΠΑΕ να τον πάει, να τον παραδώσει στο αεροδρόμιο Σίθρωου του Λονδίνου. Άκουσες, θα πάρουν τα 15 για να κάνουν και το σταυρό τους. Και έχω να πω για τρεις παίκτες άλλους Έλληνες. Ναι, σ' ακούμε. Ο Μιχαηλίδης. Ναι. Το δεξί το μπακ, πώς το λένε, Λίρατζης. Λίρατζης. Τα ονόματα λίγο δεν τα πάω. Σωστά τα λες, δεν μια σοκιά χαρά αυτή. Πρέπει να πάνε στη Β ομάδα. Για την Α ομάδα του ΠΑΟΚ δεν κάνουν. Ειδικά ο Μιχαηλίδης. Όταν ακούω για τον Μιχαηλίδη να λέτε σε ντερμπακάρα, εγώ τρελαίνομαι. Οι άλλοι τέσσερις, ο Βαρέλα είναι πολύ καλύτερος και ο Κρέσπο από τον Μιχαηλίδη. Και έχετε υποτιμήσει τον Μιχάη. Το Μιχάη δεν τον υποτιμήσαμε, δεν είπαμε κακή κουβέντα. Τον περιμένω για βασικό φέτος τον Μιχάη εγώ. Πάω στον Ολυμπιακό. Αυτό τον Κουντέ. Πού το βρήκανε, ρε. Από το πρώτο μάτς που έπεσε, η πιο σαβούρα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή και από τον Τρέντι ακόμα είναι ο Κουντέ. Δεν υπάρχει. Είναι τυχεροί αυτή τη στιγμή γιατί βγάζουν δύο φιντάνια, τον τερματοφύλακα και τον Καμάρα. Θα πάρουν πάρα λεφτά από τον Τζολάκη και ο αντικαταστάτης που έσχισε Κώστα και τελειώνω του Βαλμπουενά είναι ο Καμαρά ο μικρός. Ωραία τα λες. Και ο Βρουσάη πάει. Και ο Βρουσάη πάει, πολύ καλά. Ο Βρουσάη. Θα σογκόλησε τον Βρουσάη. Αλλά από τον Καμαρά το μικρό και από τον δερματοφύλακα το Τζολάκι. Το Τζολάκι θα πάρουν πολλά λεφτά, φίλε. Και μετά ο Ολυμπιακός παίζει στη μεγαλύτερη κατηγορία. Πρόσεξε. Και να χάσει πάει Europa League. Και ναι. Ξανά να χάσει να αποκλειστεί. Πάει ο Μίλους, Conference. Το κατάλαβες. Ενώ ο Πάο κάνει αποκλειστεί, φεύγει. Πάει στο σπίτι του. Καταρχήν η Ελλάδα σήμερα έπεσε στην 20η θέση της Ευρώπης. Ναι, παλικάρι μου, θέλω. Αλλά ο Ολυμπιακός συνεχίζει. Ναι. Επειδή είναι στο Champions League και να αποκλειστεί από τη Λιντογκόρετ, πάει στο Europa League. Και από εκεί να αποκλειστεί. Τα λεφτά δεν είναι το ίδιο όμως. Τα λεφτά δεν είναι τα ίδια. Ναι, δεν σε λέω εγώ για τα λεφτά, ρε. Εννοώ ότι συνεχίζει να φέρει έστω μερικούς βαθμούς. Το κατάλαβες. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά και να περάσει καλά, Κωστίκα. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Πάμε άλλους δύο. Προλαβαίνουμε άλλους δύο. Παραπέντε είναι. Πάμε, ναι. Εγώ είμαι. Μα ναι. Έλα, καρδιτσάρα. Έλα, ρε κουμούνα. Αποχαιρετιστήριο για τις διακοπές. Έβγαλε το ΚΚ καμιά ανακοίνωση εναντίον του δεξιούλη. Εννοείται. Πάντα και βλέπω νοχελικούς. Ναι. Καταρχάς, υπάρχει ο συστημικός εθελοντισμός, στον οποίο είμαστε κατά όλοι. Είπαμε αυτό. Υπάρχει και η λαϊκή αλληλεγγύη όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Το κατάλαβα αυτό. Αναγεννησιώτες, καρδιτσιώτες μαζεύουν τρόφιμα για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας, παράδειγμα. Δεν είναι καλή πρωτοβουλία αυτή. Αρκεί να μην τα πάνε στο όρεμά του. Και τα φάνε άλλοι. Σε αυτό είναι ωραίο. Προφανώς. Αυτό είναι ωραίο. Μ' αρέσει. Παράδειγμα. Και το πάω ανάποδα. Και φέτος περισσότερα διαρκεία που εντάξει, ξέρεις, προφανώς μπορεί να είναι 200-300, δεν μιλάμε εφόσον ανεβήκαμε έως καρδίτσα. Θα έχει η αναγέννηση και έκανε, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, έκανε και αρκετές μεταγραφές με Τάσο Λαγό, Κουτσιανικούλη και κάποιους ακόμα από όλα. Μ' αρέσει ο Λαγός, μ' αρέσει ο Κουτσιανικούλης γιατί η κατηγορία είναι πολύ καλή. Ναι, έτσι. Τώρα το άλλο για το Μέση έχουμε την ίδια γνώμη ότι
το κόβω λίγο σαν παιχνίδι και με τη Λα Λίγκα, δηλαδή ότι μπορεί να παίζει διαπραγμάτευση και στο τέλος να τον κρατάνε και να τον ανακοινώσουν ως ας πούμε επιστροφή. Αυτό σαν αίσθηση που πάμε μαζί στη σκέψη. Και τώρα για τον Πάνθραξ και τον κάθε Πάνθραξ και χωρίς προσβολή και τα λοιπά, με σεβασμό προφανώς και λόγω ηλικίας. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω και γι' αυτό γουστάρω περισσότερο να ασχολούμαι και με μικρότερες κατηγορίες, αλλά εντάξει, προφανώς όλοι αγαπάμε την μπάλα, είναι ο αφελληνισμός από τη μία των ελληνικών ομάδων, που προφανώς οφείλεται και στην επαγγελματικοποίηση, πραγματοποίηση του ποδοσφαίρου, και ο μιμητισμός από την άλλη. Δηλαδή, λέει, παράδειγμα, είπε πριν, δεν με ενδιαφέρει η Μπαρσελόνα και θέλει να πουληθεί ο Τζόλης και να πάει στο Χίθρο. Ενώ κανονικά αυτό που θέλουμε όλοι είναι να παίζουν μικρά παιδιά, Έλληνες ή τέλος πάντων αυτοί που είναι ανδρωμένοι εδώ, και σε κάποια ηλικία μετά, προφανώς εφόσον είναι έτσι το σύστημα, 3, 4, να πουληθούν, που δεν μ' αρέσει και ο εντάξει, και για το δικό του το καλό. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή δεν γίνεται από τη μία να θες και να το χειροκροτάς από τον Νίνη ακόμα, στον Παναθηναϊκό, όταν έπαιζε 16 χρονών και μετά, ασχέτως το πώς πήγε και κάηκε, ας πούμε, κτλ. Ή τον Τζόλι τώρα. Και εκεί που διαφωνώ λίγο με σένα, Αγωστή, είναι ότι όντως δεν είναι διαχειρίσιμο όταν δεν έχεις από κοντά team, ακόμα και ψυχολόγων και σωστών manager κτλ. Η πίεση που δέχεται ένας μικρός 18χρονος, 19χρονος, είτε μπορεί να παίρνουν τα μυαλά του αέρα, είτε να πιέζεται ακόμα και από τα σχόλια, ναι, ναι, τα δικά μας αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις. Εγώ τον Τζόλι πάντως το βλέπω, έχει κάτι έχει. Ναι. Πέρα από την ανάλυση που κάνουμε για το παιδί, τακτικά και τέτοια, καλά στοιχεία, σκοράρει εύκολα και τέτοια, τα στραβά τα είπαμε. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει τέτοιο θέμα. Γύρω στο μάχη, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα. Να μην σε καταπιεί ο φόβος και το όλο σύστημα. Λοιπόν, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και τα λέμε. Να δούμε δυνατά. Καλή συνέχεια. 7.30 ώρα έχουμε για τη Γηροσήμα και τον Αγκασάκη, Επιτροπή για την Εθνική Εύφυση και Ειρήνη, συγκέντρωση σήμερα, για Λευκό Πύργο. Πού? Άμα γουστάρεις, περνάς. Με περιεχόμενο, τι ακριβώς? Στην ουσία αντιπολεμικό, φιλιρηνικό και αντιπυρηνικό. Το αντιπυρηνικό μου άρεσε πιο πολύ. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Το αντιπυρηνικό μου άρεσε πιο πολύ. Ωραία. ΚΚ, εψιλον, κάτω παραλία, Λευκό Πύργο, απόγευμα, αντιπυρηνικό για Χειροσήμα. Μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Καλή εκδήλωση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τέλος. Τέλος. Τι λέει εδώ? Περιμένω. Τι σύμφω. Φωτιά στη Λακίδα, πέθανε εθελοντής πυροσβέστης. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Μην πας εθελοντής, να πάει αυτοί που τα αρπάξανε, να πάνε αυτοί. Αυτοί δεν 40 πάνε. Χρονών. 40 χρονών παιδί. Νέος, ανήλικος. Είναι να μην κλαις τώρα. Αυτή τη μάνα του τι αντιπείς τώρα? Τι βλακία έκανε που πήγε εκεί αυτός? Τι να πω ρε. Δεν έχει να πληρώσει ο Μητσοτάκης σε πυροσβέστης, πάει ο εθελοντής, σκοτώνει το εθελοντής. Τι να πω. Δεν το πιάνω πολύ το κομμάτι αυτό, γιατί θα βρίσω. Και αρκετά δικαιώματα έχω δώσει στους ραδιοτηλεοπτικούς φανφαρόνους εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να δώσω άλλα. Λοιπόν, 23 του μηνός, αν δεν με πατήσει κανένα νταλίκα από πάνω. Την Τρίτη θα κάνουμε live τον Ολυμπιακό. Την Τρίτη θα κάνουμε Ραπτόπουλο live TV Ολυμπιακό. Πέμπτη θα κάνουμε live τον ΠΑΟΚ. Και μετά, εντάξει, βλέπουμε. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.